Καλό απόγευμα, καλησπέρα φίλοι μου, καλό μήνα λέμε, όχι δεν λέμε καλό μήνα, έχει φύγει ο μήνας, λέμε καλός τέλος του μήνα. Mm-hmm. Αλλά εγώ από το πολύ τρέξιμο και από το πολύ το άγχος, τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Δεν ξέρω με τι να πρωτοξεκινήσω. Να ξεκινήσω που σήμερα είχα ένα πέρασμα στις οικογενειακές ιστορίες που είχαμε φωνάξει εδώ τον κύριο Σταθόπουλο. Και μου έκανε μια εκπληξούλα εν τέλει και με φώναξε και έκανε ένα πέρασμα σαν κομπάρσο σήμερα από, από τη σειρά της οικογενειακές ιστορίες. Ήταν έτσι ένα ξαφνικό που έγινε. Ή να πω για τα ωραία ψάρια που τρώμε στην Αχιλλέως Αμφιθέας και Αγίας Βαρβάρας, το μπις το ψαράδικο. Θα σας ενημερώσω και περαιτέρω γιατί θα μας κάνει προσφορές ιδιαίτερα για την εκπομπή μας και τα πιάτα και θα σας ενημερώσω γι' αυτό. Και βέβαια θα πρέπει να... αυτό, τώρα εντάξει έχει σταματήσει το μυαλό γιατί θέλω να τα πω όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί να τα πω. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο για μένα, είναι πάρα πολύ πλούσιο αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασα και θεατρικά και γαστρονομικά. Και γι' αυτό βέβαια εγώ πάντα σας τα μεταφέρω εσάς. Θεατρικά πήγα και απόλαυσα το φίλο μου και τον καλεσμένο μας βέβαια τώρα, φίλος και καλεσμένος, ο Γιώργος ο Δήμου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λίγο πιο δυνατά να μιλάμε για να ακουγόμαστε, βλέπουμε τη γραμμή εδώ, ότι okay. Πάει η γραμμή. Εγώ σε ευχαριστώ, λοιπόν, πάρα πολύ. Μου είναι γνώριμος σαν χώρος, γιατί έχω ασχοληθεί και εγώ με το ραδιόφωνο. Καλά, αυτά τα ξέρω, τα ξέρω. Θα μου τα πεις ένα-ένα, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα, από τι να πρωτοξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από το κοντινό, να πούμε δύο πράγματα για αυτό που είδα το Σάββατο, που το απόλαυσα, που εμένα ναι. Δεν μου φάνηκε σαν παραμύθι για μικρά παιδιά. Όχι, όχι. Μου φάνηκε ένα musical, παραμύθι musical, που απευθυνόταν και σε μεγάλους όμως. Άλλο ασυμμετείχαν από κάτω στο κοινό τα παιδιά με ζωηράδα και με αυτά. Αλλά μπορώ να πω ότι πιο πολύ πεταγόμουν και εγώ που ήμουν μεγάλη, ένιωθα παιδί εκεί πέρα και πεταγόμουν και έλεγα και εγώ τη γνώμη μου. Άρα η παράσταση κέρδισε. Παράσταση κέρδισε, μας έκανε να νιώσουμε μικρά παιδιά. Για πες μας λίγα λόγια για αυτή την παράσταση που παίζεις κάθε Σάββατο τώρα, κάθε 5 Σάββατο, η ώρα. 5 με 7, 5 με 7 και μισή κάπου εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ξανακάνει παιδικό, είναι η πρώτη φορά που κάνω παιδικό και η επιλογή μου ήταν εντελώς απρόβλεπτη και τυχαία. Ετοιμαζόμουν να κάνω τον Ερμή τον Τρισμέγιστο και την Αλχημία. Είχε ήδη ανακοινωθεί στο Facebook με την Κακογιάννου τη Φωτεινή από το Ίδρυμα Κακογιάννη, είναι συγγενής του αείμνηστου. Και εντελώς απρόσμενα, θυμάμαι, ήμουν στη θάλασσα, βγαίνω από την παραλία, έτσι με τα νερά όπως ήμουνα, και με παίρνει τηλέφωνο επιχειρηματίας του θεάτρου, μου λέει ανοίγουμε το Αυλαία, ανοίγουμε δυναμικά και σε θέλω, μου λέει, στο Αυλαία. Άρα στο θέατρο Αυλαία, στον Πειραιά. Στο θέατρο Αυλαία, το πολυθρύλιτο και ιστορικό θέατρο Αυλαία. Πολυθρύλιτο γιατί όπως κάποια στιγμή θα δεις την ιστορία που έχω γράψει εγώ για το δελτίο τύπου στα ticket services, το public κλπ. Και παντού και στα σχολεία μας, της Αλφα Αθήνας και όλου του λεκανοπεδίου δηλαδή, της Αττικής. Το θέατρο αυτό είναι από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 και έχει φιλοξενήσει τους πάντες. Κοιτάξτε τώρα, όταν ο άνθρωπος έχει μια μόρφωση και ένα επίπεδο, δεν κάθεται να μου πει για τη θεατρική παράσταση. Αρχίζει και μου λέει τώρα για το θέατρο. Ναι, ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Ναι, και να πιάσει την ιστορία. Γιατί και του θεάτρου και όλη αυτή τη... γιατί είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον πολιτισμό και του αρέσει ο πολιτισμός και το προωθεί αυτό. Αυτή είναι και η δουλειά του. Για να πάμε τώρα, γιατί αρχίσα έτσι... Πάντως να πω ότι αυτό το παραμύθι, το Διαμαντένιο Παλάτι... Για να σου κλείσω το ερώτημά σου, πώς επελέγει εγώ για το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων πήγα στο ραντεβού μας, είχαν οντισιόν εκείνη τη μέρα, το απόγευμα, και ψάχναν τον βασιλιά. Είχαν στην οντισιόν, δεν τους έκανε κανένας,
Και επειδή εγώ ήμουνα ξανά στο Αυλαία, ήμουνα πριν 3 χρόνια προ-κορονοϊού, λέω βραγιώτα, λέω ότι η Γιώτα Τζοάνη, καταπληκτικός άνθρωπος, αξιαγάπητη φίλη και πρικισμένο παιδί, της λέω, μήπως θες να παίξω εγώ. Μου λέει, ρε Γιώργο, μου λέει, δεν μας το λες, μου λέει, τόση ώρα, μου λέει. Και έτσι και έγινε. Και σένα σου πάει, γιατί έχεις και το χαμόγελο, την άβρα του βασιλιά, του πάει. Και εγώ που τον είδα, βέβαια, να πω την αλήθεια, πάνω στη σκηνή δεν τον γνωρίζεις ότι είναι ο Γιώργος, ναι, γιατί είναι τα μαλλιά, είναι η μπερούκα, είναι έτσι τα ρούχα, τα εντυπωσιακά. Αλλά και σου πάει όμως ο βασιλιάς. Τα κουστούμια είναι, ναι. Και τα κουστούμια είναι ωραία, ναι. Η Γιώτα είναι, ναι, που ανέλαβε τα κουστούμια. Μιλάμε ότι έχει κεντήσει η κοπέλα, είναι από τη σχόλα Divansik και είναι φοβερή. Κάνει κινηματογραφικές δουλειές, κάνει δουλειές για την τηλεόραση και μπράβο και φίλοι μου. Και όλο το team ήταν ωραίο και τα παιδάκια που συμμετείχαν, συμμετέχουν... Αξιολογώτα τα παιδιά, τα ναι, λέντα, εγώ έχω τελειώσει τον ίασμο, οι παλαιότεροι δεν είχαμε τόσο εξειδίκευση σε ένα musical. Οι γενιές αυτό που τώρα βγαίνουν... θέλω να τα πούμε τώρα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε τώρα να μου πεις... Ο Γιώργος Δήμου, είναι Πειραιώτης Ολυμπιακός. Πειραιώτης Γαύρος. Αν και δεν τα ασχολούμαι πολύ με τα ποδοσφαιρικά, αλλά θα σου πω ότι μια μέρα ερχόμουν από Αθήνα, τέλος πάντων, φορούσα ένα πράσινο μπουφάν και πήγα στο Καραϊσκάκι, μόνο από τα Μελιτζάρα. Έμανε. Ένα πράσινο μπουφάν. Τι ήρθες εδώ να κάνεις. Τι θέλει τώρα ο Αθηναίος. Αλλά είμαι βέρος Πειραιώτης. Βέρος Πειραιώτης. Γέννημα με σπουδές και θεολογικού και φιλολογικού τμήματος. Mm-hmm. Το καπεδραστικό ποδάστη. Ναι. Εθνικό καπεδραστικό. Μπράβο. Όπως και εσύ. Ναι. Mm-hmm. Έχεις πάει στο American... Στο Drury College. Πάνω στη Γραβιά, στην Αγία Παρασκευή. Έχω κάνει ιστορία της τέχνης μαζί με αγγλική φιλολογία. Υποτροφίες βλέπω για μάστερ στη Βοστόνη και στην ΗΠΑ. Τελειόφοιτος της δραματικής σχολής Ιάσμος. Τώρα αυτό που λέμε για τους παλιούς ηθοποιούς. Ναι. Βλέπουμε κάτι παλιές ταινίες και παρόλο που δεν είχαν κάνει ούτε κινησιολογία, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τίποτα. Έβλεπε στην κίνησή τους. Δεν είχαν κάνει στοιχείο. Ναι. Δεν ήσαν καν απόφοιτοι δραματικών σχολών. Αυτή είναι η μαγεία αυτής της γενιάς. Ίσως θα σου πω και κάτι που το αντιμετώπισα κι εγώ όντας με την επιστημοσύνη που έχω, έτσι. Όσοι είμαστε απόφοιτοι του ΕΚΠΑ, είμαστε επιστήμων. Ανθρωπιστικών σπουδών, είτε θετικών σπουδών. Λοιπόν, στην εκμάθηση ενός ρόλου έχεις κάποια πατήματα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί θα μάθαιναν πραγματικά by heart. Δεν κάθονταν να αναλύσουν, όπως κάνω εγώ τώρα, έχω τη διαστροφή του φιλολόγου, ξέρεις. Αναλύω προτάσεις για πώς θα μου έρθει καλύτερα, θα είναι πιο εύπεπτο συντακτικά. Για να μπορέσω, ξέρεις, αν είναι μια πλάγια πρόταση ερωτηματική, να τη δώσω με τον τόνο όπως πρέπει. Ναι, αυτό είναι μια δικιά μου τεχνική, αλλά έχω ρωτήσει και άλλους φιλολόγους παύλα ηθοποιούς. Που το έχουν πάθει. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ έχω γνωρίσει πολλούς φιλολόγους που γράφουν βιβλία, παραμύθια και τέτοια. Έχω φέρει εδώ, έχω παρουσιάσει εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και μου το λένε αυτό, ότι ναι, οι φιλόλογοι γενικά είναι της ανάλυσης. Ναι, όταν το βλέπω, ας πούμε, μία. Γι' αυτό ταιριάζουν και παντρεύονται μαθηματικούς. Εννοείται. Εγώ άκου να δεις τώρα ένα tip. Έχω τελειώσει μαθηματικό σχολείο. Με βοήθησε αφάνταστα το Τζάνιο. Το Τζάνιο πειραματικό. Είναι όλη η ζωή, είναι μαθηματικά. Στον Πειραιά. Με βοήθησε αφάνταστα. Όταν ήταν να επιλέξω την τρίτη δέσμη, μας πήγανε στην Ιωνίδιο. Mm. Και έκανα τα. Δηλαδή ήμουν τρίτο δεσμήτη στην Ιωνίδιο και μετά πήγαμε από την Ιωνίδιο και πήγα το απολυτήριο του Τζάνιου. Η μαθηματική σκέψη και γενικά η μαθηματική λογική πιστεύω ότι είναι το άπαν. Ναι. Γιατί θα σε βάλει σε, αν είσαι αποδέκτης αυτού, θα σε βάλει σε κουτάκια και δεν θα έχεις, ας πούμε, του παρθένου αυτό, ξέρεις, τον παραλογισμό και την ζωδιακά τώρα μιλάμε, που διηλίζουν τον κόνοπα. Είναι, σε βάζει σε μία λογική του να οργανώνεις το μυαλό σου, τη σκέψη σου. Είναι η μαθηματική, η ελληνική γλώσσα είναι κατεξοχήν μαθηματικά.
Άλλωστε. Έτσι. Και τα αρχαία, ναι, έτσι είναι, τα πάντα είναι μαθηματικά. Τώρα σε βλέπω και σε κοιτάω έτσι μέσα στα μάτια, τα μεγάλα στα μάτια και βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχεις απεριόριστες αναζητήσεις. Το κατάλαβα τώρα ότι από μικρός, δηλαδή είδες από τις πρώτες σου σπουδές, άρχισες να ψάχνεσαι. Στο σχολείο είδες ότι είχες, ας πούμε, έτσι κάτι με το καλλιτεχνικό σου, βγαίνε πιο μικρός. Λοιπόν, αυτό αρίστε έγινε με τα καλλιτεχνικά. Μιλάμε τώρα για τις μικρότερες τάξεις, έτσι. Ναι, μιλάμε τώρα όταν ήμασταν ο μικρός ο Γιώργος, ρε παιδί μου. Πάντα... Εγώ ήμουν ένα, ήμουν ένα πάρα πολύ τροπαλό παιδί. Αυτό δεν είναι όμως, δεν είναι οξύμορο για εμάς τους καλλιτέχνες. Βάζω και τον εαυτό μου και πιο καλλιτέχνηση. Αν και έχω δύο ιδιώτες, δηλαδή που μπορεί να είναι η μου δουλειά στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά είμαι καλλιτέχνης. Δεν έχει σημασία, εσύ είσαι και ένα άτομο που αναζητάς, δηλαδή εγώ ξέρω τι αναζητήσεις έχεις κάνει, θα τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε. Λοιπόν, δεν είχα, πώς να σου πω, εντάξει, είναι και θέμα τώρα του σπιτιού, των γονέων, που όλοι θέλουν, ξέρεις, να πας στο πανεπιστήμιο. Ήμουν και καλός φοιτητής, αυτό είναι το θέμα. Ότι οι γονείς θέλανε να σπουδάσεις. Ήμουν καλός μαθητής και φοιτητής αργότερα. Και θέλανε τέλος πάντων να ακολουθήσω την πεπατημένη οδό που ή γιατρός ή, ξέρεις, καθηγητής, τα και πράγματα. Τους έκανα το χατήρι, οκ, okay, το ήθελα κι εγώ. Για μένα το πανεπιστήμιο ήταν μια ιδέα. Περνούσα δηλαδή και έβλεπα, ξέρεις, στα προπήλαια το κτίριο, το οποίο και στην Αυστρία όταν πήγα το ίδιο αισθάνθηκε. Τσίλε. Λοιπόν, αισθάνεσαι δηλαδή ότι αυτό είναι μια ιδέα, ρε παιδί μου. Θέλω να μπω, να το κατακτήσω. Έτσι, έτσι μου ήρθε. Πάντα είχα έμφυτο, ξέρεις. Ο καλλιτέχνης έχει ένστικτο. Έχει ένστικτο, τον οδηγεί δηλαδή. Άρα από μικρό σου βγαίνει, ας πούμε, να γράφεις ποιήσεις, ναι, σου βγαίναν αυτά. Γράφω και σενάρια. Το καταλάβαινες. Ναι. Αλλά ντρεπόσουν όμως να συμμετέχεις σε μια θεατρική ομάδα, Μου ανέβαινε η αδρεναλίνη, όπως μας ανεβαίνει όταν λέει ο καθηγητής, ξέρω εγώ, Δήμο, ανέβα πάνω από την μάθημα. Χτυπάει η καρδιά σου. Μου ανέβαινε αυτό. Αυτό. Τώρα πλέον όχι. Πάθαινες, κατάλαβα, ταράκουλο και εγώ το πάθαινα. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Έλα να σου πω κάτι. Η γνήση καλλιτέχνης είναι ντροπαλή και μοναχική στην ουσία είναι. Είναι όμως μια ιδέα. Είναι πώς διαχειρίζεσαι το φόβο, το άγχος. Τον εαυτό σου. Δηλαδή κάποτε έλεγε ο Κουν, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρο, στην Κατερίνα τη Χέλμη, την αγαπημένη μου Κατερίνα Χέλμη. Όταν πρωτοβγήκε η Κατερίνα Σισχύ, όντας και έχοντας δάσκαλο το Κουν, μιλάμε ότι έβλεπε κάτω στο κοινό και της έδωσε ένα ξεγυρισμένο χαστούκι και της είπε «Εσύ, λέει, εδώ, στη σκηνή, εδώ είναι η ζωή σου, εδώ είναι η δουλειά σου, το ενδιαφέρον. Δεν έχεις καμία δουλειά με το θεατή, λοιπόν, αυτό το έχω κρατήσει. Δεν έχεις καμία δουλειά με το θεατή. Άλλωστε δεν βλέπεις από τα φώτα και από το βλέπω, έχουμε καταπληκτικά φώτα. Ναι, το είδα, όχι, πολύ ωραία σκηνικά, ωραία φώτα, ωραία είναι όλα. Του φίλου του Αντώνη, όλοι φίλοι μου. Ήσουν όμως έτσι αυτές οι αναζητήσεις, σου έκαναν να ταξιδέψεις πολύ. Θες να μας πεις έτσι μέρη που πήγες και... Θα σου πω. Θα σου πω πρώτα, θα το συνδυάσουμε με την πρώτη μου σχολή, το θεολογικό. Λοιπόν, εγώ στα σκεφτικά δεν ήμουν καλός καθόλου. Πώς γίνεται αυτό? Κάτω από τη βάση. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα λέω και δημόσιο τώρα, δεν με ενδιαφέρει, εντάξει. Τώρα μεγάλωσα, δεν πειράζει, πες. Με άριστα έχω τελειώσει. Το ξέρουν στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι, αλλά θα σε μαλώσουν κάτι θείο όμως. Δεν πειράζει. Ξέρουν ότι είμαι καινοτόμος και νεοτεριστής και ρηξικέλευθος. Και σε αγαπάνε όπως και να είσαι. Ακριβώς. Λοιπόν, είχα πραγματικά κάτω από τη βάση. Δεν με ενδιαφέραν καθόλου. Μα καθόλου. Λίγο ενδιαφέρον έδειξα τη Δευτέρα και Γάμα Λυκείου που ήταν τα θρησκεύματα και ήταν η ηθική των προβλημάτων της νεολαίας και σε σχέση με το θείο ως, κλίκα, ως σφαίρα, ξέρεις. Το είδα έτσι.
Μετά το σκέφτηκα λίγο πονηρά, όπα να δείξω ένα ενδιαφέρον, έτσι να γλιτώσω το στρατό τουλάχιστον, να πάρω την αναβολή. Λοιπόν, την πήρα την αναβολή, βάζω πρώτο το φιλολογικό, ενώ ουσιαστικά έπιανε και τη φιλολογία. Αλλά πέρασα θεολογικό. Πήρα 18,5 έκθεση, το δεύτερο βαθμό στέλνα, με την αλλογή και ευδοκία. Το περίφημο τότε θέμα. Σου πω και ένα ευθράπελο ότι είχα γράψει μόνο 4 σελίδες πυκνογραμμένες, ενώ γράφανε. Εγώ δεν πλατιάζω ποτέ. Ποτέ. Με κουράζει. Και ναι, με αυτό. Όπως θα με κουράσει εμένα κάποιος που θα μιλάει πολύ έτσι και θα φύγει, δεν θα φύγει. Ο βερμπαλισμός με κουράζει. Απλώς γράφω πυκνά. Όπως είδες και στο βιογραφικό μου, είναι πυκνή η γραφή μου, είναι περιεκτική. Και πήρα 18,5, χώριατα, 20 τα λοιπά. Και μπήκα στο θεολογικό, την ερωτεύτηκα σαν επιστήμη, την ερωτεύτηκα ακριβώς και μόνο για αυτό το πράγμα που είχε, την αναζήτηση. Τη σοφιστική, τα εβραϊκά, που έμαθα και μια άλλη γλώσσα εκτός από αυτές που ξέρω, και το ένα. Να μαθαίνετε εβραϊκά στη θεολογία. Εβραϊκά. Ωραίο. Εβραϊκά, τα οποία είναι αρχαία αραμαϊκά. Μιλούσε ο Χριστός και η μάνα του. Και μου έδωσε το έναυσμα να ταξιδέψω πρώτα με το μυαλό μου και μετά να πραγματοποιήσω τα ταξίδια που ήθελα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πήγα στους Αγίους Τόπους, πήγα στο Ισραήλ, η Ιορδανία, έχω πάει μερική, εντάξει, και στην Ευρώπη παντού. Και έχεις κάνει φιλοσοφία μεγάλη δηλαδή, γιατί βλέπω ότι έχεις κάνει και καταρχήν, έρευνα. Δηλαδή, αυτό που είδα στο βιογραφικό σου, εμένα μου γέννησε την αυτή να κάνουμε μια εκπομπή που θα μιλήσουμε μόνο για θρησκεία, γιατί είδα ότι το έχεις ψάξει αυτό. Ναι. Ας πούμε, εγώ τώρα θέλω να σου κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, ναι, είναι μια θρησκοληψία, τις θρησκείες τις φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί έχουμε ανάγκη να πούμε τι γίνεται μετά το θάνατο και είναι η ελπίδα ότι δεν πεθαίνουμε. Ναι. Δηλαδή ο μπαμπάς μου βγαίνει αληθινός, τι γίνεται. Κοίταξε, ο Θεός είναι μια προβολή του εγώ μας, ουσιαστικά. Χωρίς να το θέσουμε, ξέρεις, να θέσουμε κατηγοριοποιήσεις στις θρησκείες και να πούμε ότι ο χριστιανισμός που είναι εξ αποκαλύψεως, όπως μας αναφέρει η επιστήμη, έτσι. Γιατί οι θρησκείες κατηγοριοποιούνται. Υπάρχουν οι φυσικές θρησκείες που είναι κατασκευάσματα, έτσι. Ας πούμε τώρα όμως κάτι το οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ακουστεί ρατσιστικό, γιατί απελθέτω απ' εμού είναι αυτό. Ο μουσουλμανισμός είναι ο ανεστραμμένος χριστιανισμός. Γιατί άμα δεις τα κείμενα, ουσιαστικά... Τα ίδια λένε στο Κοράνι, τα ίδια. Και εγώ έχω διαβάσει Κοράνι, είναι σχεδόν τα ίδια. Μόνο κάποια πράγματα αλλάζουν, έτσι, ναι, στις τιμωρίες. Είναι πιο τιμωρός. Μπράβο. Δηλαδή, αυτό. Βγάζει το Θεό τιμωρό. Έχει την παλιά... Αυτό. Βασίζεται το Κοράνι στην Παλιά Διαθήκη. Αυτό. Και δηλαδή, βλέπεις... Παλιά Διαθήκη μοιάζει με το Κοράνι. Και βλέπεις ότι υπάρχουν και δύο διδασκαλίες, οι Σιήτες και οι Σουνίτες, που είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή έχουμε τους σκληροπυρηνικούς, δηλαδή μουσουλμάνους, και τους πιο low profile. Ναι. Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Θα κάτσουμε, θέλω να κάνω μια εκπομπή, μια δόση το που θα μιλήσουμε για αυτά. Το πώς αντιλαμβάνεσαι το Θεό. Θα σου δώσω μερικά έτσι tips. Ναι. Το πότε οι Έλληνες πάβουν να καταστρέφουν το κατασκεύασμα του Δωδεκάθεου. Mm-hmm. Υπάρχει το περίφημο βιβλίο του Ζαν Κότη, Θεοφαγία, που Αυτό ακριβώς επικεντρώνεται. Λοιπόν, πιστεύω και το είδα στην πορεία ότι επιβεβαιώνεται η ρίση του Γκιώτε στον Φάουστ, που λέει ότι σπούδασα φιλοσοφία, μαθηματικά, λίμωνο και θεολογία. Είναι το τέλος. Ως επιστήμη είναι το τέλος. Και θα σου πω ευθαρσώς ότι δεν πρέπει να σπουδάζεται σε μικρή ηλικία. Γιατί επειδή είναι μια μελέτη θανάτου,
είναι δύσπεπτη και όχι εύπεπτη. Δεν μπορείς να το κατανοήσεις. Δεν μπορείς να πεις ένα μικρό παιδί που είναι σαν του Ζένια, του ξέρεις τι είναι. Στην σαν 18, σαν 17. Δεν μπορείς να του μιλήσεις και να του πεις ότι αυτό με το οποίο θα ασχοληθείς ουσιαστικά έχει να κάνει με τα έσχατα, εσχατολογία, με τα φυσική. Είναι μία μελέτη και πραγματεία. Στην ουσία νομίζω ότι αυτό είναι. Φτιάξαμε τις θρησκείες για να μπορούμε να απαλύνουμε το θάνατο, να βρούμε αυτό. Όλες οι θρησκείες μιλούν για πόνο, για αγάπη. Όλοι ερωτεύονται το ίδιο, όλοι πονούν το ίδιο. Ο Θεός είναι κάτι σαν ανά τις θρησκείες και ανά τη λογική των ανθρώπων, είναι κάτι σαν υποκατάστημα. Καταλαβαίνεις. Είναι πώς. Εγώ τώρα, ρε παιδί μου, φοβάμαι το θάνατο και αγαπάω τον Χριστό, γιατί θέλω να σκέφτομαι ότι θα πάω στο Χριστούλη και δεν θα πάθω τίποτα. Δεν θα πεθάνω. Ο μουσουλμάνος σου λέει ότι κοίταξε να δεις, θα ακολουθήσεις αυτό το τυπικό, γιατί μετά ο άντρας όμως θα είναι στον παράδεισο. Κάτω παρθένες. Με παρθένες, με ρίζια, με. Και όμως να σου πω, είναι πραγματικά όπιο του λαού, κατά τη μαρξιστική. Αυτό λένε ότι οι θρησκείες είναι όπιο του λαού. Ναι. Είναι πραγματικά όπιο του λαού. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαβάσει τίποτα εκτός του των κειμένων των θρησκευτικών, πραγματικά παρασύρεται. Πραγματικά παρασύρεται. Γιατί, τι γίνεται. Τον πόνο, αντίβαρος τον πόνο, να το πούμε έτσι, βρίσκει στη θρησκεία. Αυτό είναι το αντίβαρό σου. Αυτό είναι το αντίδοτο. Για να μπορέσεις δηλαδή να ξεπεράσεις αυτό. Ναι, παιδί, αλλά υπάρχουν θαύματα. Δηλαδή θα σου έρθει τώρα εγώ και θα σου πω ότι υπάρχουν θαύματα που γίνονται. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που λες, μ' άκουσε ο Θεός και έκανε αυτό. Και αυτό που ζούμε τώρα τα μικρά μαζί θαύματα, είναι ένα θαύμα. Ναι, η Ολυμπία είναι ένα θαύμα, ναι, και αυτό έτσι, είναι ένα θαύμα. Ναι. Είναι ένα θαύμα το οποίο μας το... Αυτή η συνέντευξη είναι ένα θαύμα λοιπόν μαζί σου που μας το δίνει η ζωή. Είναι μια στιγμή που πρέπει να τη χαρείς. Από τη στιγμή, σου μιλάω ειλικρινά, που εγώ άρχισα να βλέπω τη ζωή ως μικρά θαύματα, έγινε πιο ωραία. Είμαι σοφότερος. Το ζω. Άμα δεν το ζήσεις και πεις, ωραία, διόλου σήμερα τι είναι αυτό, βαριέμαι. Πρέπει να το ζήσεις αυτό. Πρέπει να πηγάζει από μέσα σου και να ξέρεις ότι έχει ένα τέλος, γιατί είμαστε, έχουμε μια ημερομηνία λήξης. Ας πούμε, βλέπουμε τα μεταφυσικά, που, τους Αγίους που παρουσιάζονται, όλα αυτά που έχουμε διαβάσει. Ναι. Και που μπορεί να έχουμε και δική μας εμπειρία. Εγώ, ας πούμε, έχω κάποιες εμπειρίες. Που λες, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, εγώ πάλι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν γίνεται. Ένας πνευματικός που είχα, μου έλεγε ο Γέροντας Γαβρίλο Τσάφος, μου έλεγε ότι η συνείδησή μας είναι ο Θεός μας. Όταν του έλεγα, ρε παιδί μου, πιο μικρή, και πού ξέρω εγώ τι κάνω, αν είναι σωστό αυτό που κάνω. Η θρησκεία είναι το θηλυκό. Και μου έλεγε, είναι η συνείδησή σου, θα το καταλαβαίνεις από τη συνείδησή σου. Η θρησκεία είναι το θηλυκό κομμάτι του. Πολύ μου είναι το αρσενικό κομμάτι. Ο θυμός. Αυτό. Λοιπόν, αν δεν είχαμε Θεό, θα έπρεπε να έχουμε εφεύρει έναν Θεό. Όπως είχαν κάνει οι αρχαίοι Έλληνες. Ναι. Άρα δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς ένα ονυπέρθατο, το οποίο θα... Τώρα εδώ είναι κάποια θέματα που άπτονται της φιλοσοφίας. Ο ντεϊσμός δέχεται έναν ντέους, έναν θεό δηλαδή, που είναι έξω από τον άνθρωπο, μη ξεκομμένος απολύτως από τον άνθρωπο και δεν ενδιαφέρεται, δεν δίνει τίποτα, δεν δίνει λόγο για τα πράγματα τα ανθρώπινα. Κακώς. Ο θεϊσμός όμως, όπως είναι ας πούμε στο Ιράν, είναι, δέχεται έναν θεό, εξού και θεοκρατία, όπου επεμβαίνει στα πράγματα και κανονίζει το ουρού της ζωής βάσει των αρχών και κανόνων του. Υπάρχουν δε τα θρησκεύματα τα ασιατικά, τα οποία είναι, έχουν επάνεν θεϊσμό, δηλαδή η φύση είναι θεοποιημένη. Να σου πει μερικά έτσι. Θα κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Τίποτα, ναι, αυτά είναι μια. Νομίζω ότι και δύο εκπομπές δεν θα μας φτάνει να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί αυτό που θέλω να πω, πάει μετά στη μεταφυσική, ναι, αυτό που λέμε τώρα.
Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα σε σχέση με το θέατρο και το ραδιόφωνο που έχω κάνει. Οπωσδήποτε, αυτά θέλω να πούμε και να πούμε και για τον Αντένα που εγώ ήσουν σύμβουλο στον Αντένα. Να μην στα λέω, πες τα μόνο, δεν κάθομαι εγώ στα λέω. Στον Αντένα πήγα να κάνω δημοσιογραφία. Ήταν τότε όλοι οι μεγάλοι. Ο Περιντέρης, ο Κώστα, ήταν ο Γιάννης ο Περιντέρης. Ο γιος του Κώστα, του αείμνηστου. Ήταν η Νταϊφάη Λόλα, η Ανιψιά της τώρα είναι στον Πειραιά, η οποία έχει τα καλλιτεχνικά πράγματα του Δήμου Πειραιά ως αντιδήμαρχος των καλλιτεχνικών. Η Ειρήνη, ο Τέρας. Γενικά πρόλαβα τη γενιά, την τελευταία γενιά, επί Μήνωα Κυριακού, του πατέρα. Ναι. Άρα έπεσε σε ωραίο team. Εκτός από τον Αντένα όμως έχεις κάνει και άλλα, και άλλα τηλεοπτικά έτσι. Εκτός από τον Αντένα, πριν να πάω στο στρατό, στα αεροπορία, πριν να υπηρετήσω, με τον Χατζη Νικολάου αυτή υπηρέτησα μαζί. Λοιπόν, να σου πω, μην το λες, γιατί εσύ δείχνεις πιο μικρός από το Χατζηνικολάου. Από το Τάγμα Γέθα, ναι. Εντάξει, αλλά εσύ δείχνεις πιο μικρός από το Χατζηνικολάου, μην το λες αυτό, μην το μαρτυράς. Ναι, πάντως το λέω. Ο Χατζηνικολάου και γκρίζα εδώ και εσύ μην το μαρτυράς αυτό το πράγμα. Από το Τάγμα Γέθα. Λοιπόν, εκείνη την εποχή δηλαδή, ήμουνα στον Ίασμο, μάλιστα τότε δεν λεγόταν Ίασμο, ήταν το εργαστήρι του, το θεατρικό του Βασίλη Διαμαντόπουλου με τον Δελή. Το Σάρο το Δελή. Και εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, θα σου πω πώς πήγα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, γιατί είστε τηλεόραση. Με παίρνει ένας συμφοιτητής μου, ο Σαράντος, και μου λέει, Γιώργο μου λέει, κάνει ο Διαμαντόπουλος νησιών. Λέω, πώς θα πάμε, του λέω, δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα. Και θυμάμαι, ήταν Ιούνιος, Ιούνιος. 91. Τέλος πάντων πήγαμε. Ήταν στην Μπούζγου, κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ήταν, στεγαζόταν εκεί το No Name, ένα μπαράκι το No Name, και πηγαίνουμε τέλος πάντων. Εμένα αυτό που με χαρακτηρίζει, σου είπα ότι ήμουν αντροπαλός στο σχολείο. Κάποια στιγμή όμως τα πιστεύω μου και τα θέλω μου, τα διεκδικούσα πάρα. Δηλαδή, έβγαλα τον δυναμισμό. Πολύ σημαντικό για να πετύχεις, να κάνεις κάποια πράγματα. Πρέπει να διεκδικείς πράγματα. Πρέπει να τα διεκδικείς. Και πρέπει να τα διεκδικείς όχι fake, να τα διεκδικείς με δυναμική και να τα πιστεύεις. Λοιπόν, όταν ήρθε η σειρά μου και η επιτροπή από κάτω ήταν ο Ντίνος ο Δημόπουλος, ο Νίκος ο Κούνδουρο, Διαμαντόπουλος ο Βασίλης, ποιος άλλος ήταν, και ο Καταληφός. Και ήρθε η σειρά μου, λέει και έχεις τελειώσει, λέω θεολόγος. Ήταν το πρώτο μου πτυχίο, δεν είχα δώσει κατατακτήριες τότε για τη φιλοσοφική, τότε στο κλασικό. Λέει, τι έχεις ετοιμάσει, μου λέει, θεολόγια. Λέω, δάσκαλε, του λέω, δεν έχω προλάβει, λέω, να ετοιμάσω τίποτα, λέω, γιατί μάθαμε, λέω, την προθεσμία για τη εισαγωγή τελευταία. Μου λέει, δεν πειράζει, και μου δίνει δύο κείμενα. Μου λέει, Βάνια ή Λάρ. Καλά-καλά δεν είχα διαβάσει ούτε τα κείμενα αυτά. Τότε. Και του λέω, Λάρ. Όταν αυτό που διέκρινε σε μένα, λοιπόν, είναι αυτό που διακρίνω και εγώ σε συναδέλφους, που λέω ότι αυτός, ρε παιδί μου, ή με αυτόν θα είμαι. Ξέρεις, υπάρχει ένα επιλογή. Υπάρχει ένα μια άβρα, ρε παιδί μου, ναι, βλέπεις ότι κάτι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, διέκρινε σε μένα την τη σταθερότητα με την οποία διάβαζα, την πειθώ, τον έπειθα, τις αναπνοές μου, αν και αυτό είναι τεχνικό, το μαθαίνεις τα διαφραγματικά, το μαθαίνεις, αλλά είδα το πώς έκοβα τις προτάσεις. Είδε ότι σε μέρη, γιατί μου έδωσε και ένα ποιητικό, ότι δεν ήταν η στήρα η επαγγελία,
Ήταν αυτό που έχω ακούσει και έχει πει κάποτε ο Αντωνόπουλος στον Γκουν, όταν πήγε ο Άγγελος, ότι με διέκρινε γιατί διάβαζα ένα ποίημα ως πεζό. Αυτό. Το άρεσε. Διάβαζα ένα ποίημα ως πεζό. Κάτι σαν Κατερίνα Γόγου, δηλαδή. Ναι, κατάλαβα, ναι. Οι φόρμες αυτές, τα ανομοιοτέλευτα, η ανυπαρξία της ρήμας, να περνάει το συνέστημα. Το ίδιο να περνάει το συνέστημα, γιατί αν δεν περνάει το συνέστημα, πήγαινε σπίτι σου. Αυτό, ναι. Δεν γίνεται. Και πιστεύω ότι την άλλη μέρα που με πήρε τηλέφωνο ήταν αυτός ο λόγος. Εκεί βέβαια γνωρίστηκα με τον Τάκη τον Κενά, τον σκηνοθέτη και φίλο μου. Και μετά άρχισες να κάνεις διάφορα θεατρικά, εδώ βλέπω. Ναι, θα σου πω για τα θεατρικά. Ο Τάκης έκανε το περίφημο Σαραπώ και ήταν και ο Λεωνάρδος. Ο Τσάρλι Τσάπλι. Ο Λεωνάρδος ο Θήμος. Πού ήταν ο Θήμος? Ήταν εκεί, στην συμπαραγωγή της ταινίας. Α, ναι. Ναι. Το Θήμο θα τον έχω 15 του μήνα, 15 Δεκέμβρη. Με αυτόν θα κλείσω για γιορτές. Ναι. Ξέρεις, το έχω και μια εκπληξούλα, γιατί λέει κλείνει 40 χρόνια καριέρας μου, πέρα. 40, γιατί πόσο χρόνο είναι? Πάνω σου, ή εσύ τα γράφος, λίγο. 40, μου είπε, ή 20, μου είπε. 20. Εσύ τα έχεις φουσκώσει λίγο. 40 έχω εγώ, συγγνώμη. Γιατί σκέφτομαι να κάνω μια εκπληξούλα εδώ πέρα. Τα γενέθλια, ξέρεις. Ποιο τμήμα έχεις τελειώσει? Ποιο? Ποιο τμήμα. Τι εννοείς ποιο τμήμα? Στο ΕΚΠΑ. Α, δε, θα στα πω μετά. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα να πω. Τα θεατρικά. Είναι τόσα πολλά. Γιατί, να σου πω κάτι, και με τη Λόλα την Ταϊφά, ήταν που έκανες μαθήματα δημοσιογραφίας, τηλεοπτική δημοσιογραφία. Ναι, όλο αυτό, στον Αντένα. Ναι. Ο Τέρνης Κουίκ, η Ελιστάη, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, με όλο το αφάν καντέ το ωραίο. Ναι, τους γνώρισα όλους. Αυτό με την έχει επινοήσει στην μελέτη. Στην Κυφυσίας 10-12. Αυτό την επινόηση μελέτη περί ορθοδοξία το αφήνω σαν επικεφαλίδα για μια άλλη εκπομπή μετά τις γιορτές. Θα κάνουμε οπωσδήποτε μια τέτοια εκπομπή, την έχω ανάγκη να την κάνουμε. Να πούμε όμως, ρώταμε για αυτά που έχω κάνει, τα μεταφυσικά πράγματα. Αυτό. Άπτοτε του θεάτρου. Ναι. Για πάμε μετά, αυτό θα σου λέγα τώρα. Λοιπόν, στην Αμερική, εγώ είδα παρουσιάσεις βιβλίο. Περί της αρχαία ελληνική ποίηση. Ξεκινάμε από και αυτό, ήταν που σε έβαλε. Η αρχαία ελληνική ποίηση έγινε, έχω κάνει για το Θεόκριτο μία μελέτη στη φιλοσοφική, για την ποίηση του Θεόκριτου, με τη φαρμακεύτρα, όλα όσα αναφέρει ο Θεόκριτος, σε σχέση με τον ελληνιστικό κόσμο. Αυτό είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουμε, όχι τον Θεόκριτο, αλλά τον ελληνιστικό κόσμο, θα τον χρησιμοποιήσω όταν θα κάνω τον Ερμήντο Δεσμέγιστο. Άρα, κοίταξε να δεις ότι οι σπουδές σου έχουν γίνει εργαλεία πάνω στο θέατρο. Εντελώς εργαλεία. Εντελώς εργαλεία. Σε όλα, δηλαδή, αν κάποιος ψάχνει και ψάχνει και ψάχνει και το... για μένα είναι πολύ εύκολο. Εντελώς εργαλεία. Ναι, ναι. Μπορώ να σου πω ότι και τον ήρωα τώρα... Θα αφήσουμε μετά... Θα αφήσω για το τέλος το έργο, έτσι. Για να μείνει και τυπωμένο στη... Ναι, προς το τέλος. Πάλι μια αναφορά. Θα κάνουμε αναφορά, θα το αφήσω προς το τέλος. Για να κάνω και μία προσέγγιση χαρακτηρολογική στον ήρωα που ερμηνεύω εγώ, τον Αρθούρ. Mm-hmm. Πώς τον είδα στα κείμενα και πώς τον παίζω, πώς τον ερμηνεύω εγώ. Θα το αφήσουμε αυτό όμως για το τέλος. Προς το τέλος για αυτόν τον ήρωα, λοιπόν, γιατί έχεις κάνει και τόσα άλλα πιο πριν. Να πούμε για την πορεία τη δική μου μέχρι τώρα στο θέατρο. Κάνει θέατρο, πνευματικές περιηγήσεις, κοιτάζω τον ήλιο, mm-hmm, το Βυσσινή μου τριαντάφυλλο. Αυτά είναι τώρα, πες μας για αυτά. Ωραία. Τι λέει εδώ, το καμπαρέ. Καμπαρέ, ναι. Ναι, το καμπαρέ. Είχαμε κάνει ένα κομμάτι. Ελευσίνια μυστήρια στη φιλολογική λέσχη. Κοίτα πόσα πράγματα. Στη φιλολογική λέσχη Παρνασσός. Θεατρική διάλογη στο Αθήνα Χίλτον, η UNESCO Πειραιά. Ναι. Η μαγεία στην αρχαία Ελλάδα.
Το Ντίβαν Κάρβελ, στον κινηματογράφο, στο ξενοδοχείο Ντίβαν Κάρβελ. Μαγεία στην αρχαία Ελλάδα. Το ναι, 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 ναι. Αυτό υπογράμμισε το, δεν το πούμε. Γιατί ξέρουμε για τη μαγεία στο Μεσαίωνα. Οι τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν αυτό για τη μαγεία στην αρχαία Ελλάδα. Έχουμε κάνει. Ναι. Έχεις κάνει και εναλλακτική τηλεόραση. Ναι, ναι. Ναι. Ελευσίνια μυστικά συστήματα της αρχαίας Ελλάδος, mm-hmm. στον Ίανο. Στον Ίανο. Η θεραπεία του στα Πυθαγόρια η θεραπεία στα Πυθαγόρια μυστήρια, στην ναι, Τεχνόπολη ναι. του Δήμα Αθηνών. Συγγνώμη τώρα, αυτό, η θεραπεία στα Πυθαγόρια μυστήρια, τι ήταν, ήταν μια παράσταση. Λοιπόν, όταν ήμουν στην Αμερική, παρακολούθησα πάρα πολύ και θέατρο και παρουσιάσεις βιβλίων. Εκεί είδα ότι οι παρουσιάσεις βιβλίων γίνονται με θεατρικό τρόπο. Η σχέση μου με τη Φωτεινή, όταν εγώ ήμουν στο πρωτόκολλο, δηλαδή το 9 μπήκα εγώ στο Υπουργείο Παιδείας, στην Αθήνα. Και να πούμε ότι το πρωί δουλεύει στο Υπουργείο Παιδείας. Δουλεύω στο Υπουργείο Παιδείας, στην ΔΟΔΟ Αθήνας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, ήμασταν στους Πελοκήπους και τώρα στο Μεταξουργείο. Και οι νεοσύλλεκτοι, δημόσιοι υπάλληλοι εκεί, εγώ είμαι πέψιλον διοικητικός, ως έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, δύο πτυχία. Λοιπόν, μας βάζουν, ξέρεις, στην αλφαβήτα. Εγώ ήμουν στο πρωτόκολλο. Στο πρωτόκολλο, λοιπόν, γνώρισα την Μπαζιάννα Περιστέρα του Τσίπρα, που ήρθε για μένα για να βγάλουμε τις άδειες να τροφή στο παιδιό. Καλή πρέπει να είναι, απλοϊκή πρέπει να είναι. Πολύ, πολύ απλή άνθρωποι. Γενικά περνούσε πάρα πολλοί κόσμος και ηθοποιοί και συγγραφείς. Κάποια ευλογημένη μέρα λοιπόν πέρασε Κακογιάννη, η οποία ήταν και αυτή φιλόλογος, έχει τελειώσει ιστορικό αρχαιολογικό, μπορεί να την έχεις κάποια στιγμή. Είχε μαζί και... είπαμε, ναι, θα έρθει. Ήταν να έρθει στην πρεμιέρα, αλλά δεν μπόρεσα. Δεν στο κρατάω αυτό. Μαλώσουμε. Πώς έρθει μεθαύριο, δεν ξέρω τώρα. Είπε. Ναι. Ο κόσμος που δεν ήρθε την ημέρα. Γιατί περίμενε την περίμενε ο κόσμος πάρα πάρα πολύ και ήθελε να μας δει και μαζί. Και μόλις ήρθε η Φωτεινή, δύο πραγματάκια έτσι είπαμε. Και δέσαμε αμέσως. Αμέσως. Ήταν δηλαδή αυτό. Face to face. Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό πως κάποιοι άνθρωποι... Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αμέσως. Είναι ένα ντεζαβού για μένα. Μα και εγώ από την πρώτη φορά που σε είδα νόμιζα ότι σε ξέρω χρόνια. Τώρα αυτό. Μου λες εσύ τι έχεις αυτό. Κάνει μικρός. Και λέω ρε παιδί μου πως έχω συναντηθεί και μαζί του. Προσπαθώ, παλεύω το μυαλό μου. Αυτό. Που δεν είπες που πρωτογνωριστήκαμε, βρεθήκαμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσάρλι Τσάπ, του Κολάτου, πρώτα του στον Κολάτο βρεθήκαμε, μπράβο, ναι. Που διαβάσαμε όλοι μαζί και η φίλη μου η Μαριάννα η Καστανία, που θα παίξουμε και μαζί, πρώτο Θεός. Και μετά βρεθήκαμε στο Θήμο. Και μετά στο Λεωνάρντο, τον αδελφό μου τον μικρό. Ναι. Έτσι έχει και να σου πω κάτι, και εσύ και εκείνος έχετε θεατρικές φυσιογνωμίες. Δηλαδή είναι πρόσωπα που μένουν αξέχαστα, είναι φυσιογνωμίες. Μακάρι. Άκου τώρα να σου πω κάτι, καινούργιες σειρές στο Μέγκα. Εσύ τι εισπράττεις. Εγώ αυτό εισπράττω. Ότι εσύ μένεις αξέχαστο το πρόσωπό σου, είσαι φυσιογνωμία που μένει και είναι και θεατρική φυσιογνωμία. Και δεν είναι, νομίζω ότι δεν φοβάσαι και να τσαλακωθείς και καθόλου, να αλλάξεις γκριμάτσες και αυτά. Ήταν η κόντρα ο βασιλιάς. Μπράβο. Λοιπόν, το ίδιο έχω δει και στο Θήμο. Τώρα θα σου πω κάτι. Μ' αρέσουν έβλεπα μια σειρά του Μέγκα. Τώρα που έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες σειρές. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσουν. Ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τις γυναίκες. Ποια ηθοποιός ήταν πια. Ναι. Όλες ξανθιές. Ναι. Όλες το ίδιο σουλούπι. Μανιέ. Δηλαδή. Ευτυχώς που υπάρχει η γυναίκα του, η Άτζελα Γκερέκου και ξεχωρίζει, ναι. Άλλη κυρία με το μακρύ μαλλί, δηλαδή μεγάλες γυναίκες που ξεχωρίζουν, ναι. Όλες οι άλλες οι πιτσιρίκες, ναι. Ένα μαλλί. Ναι. Πού θα τις ξεχωρίσω εγώ ποια είναι πια. Αυτό δεν υπήρχε. Και είναι νέες κοπέλες, νέες ηθοποιοί, δηλαδή. Και έχουμε αρχίσει τώρα και τις μπερδεύουμε.
Βλέπω τρεις-τέσσερις και στην ΕΡΤ να έχουν κάνει κατορίες σιρούλες. Σου απειρανθήτης. Και μπερδεύω τα κορίτσια. Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν έχουν την προσωπικότητά τους. Εμένα μου αρέσει να έχει άλλη. Λίγες κοπελίτσες έχουν που βλέπω έτσι τώρα και στα κωμικά και στην ΕΡΤ. Μικρές ηθοποιοί και λέω: κοίτα, αυτή έχει κάνει την προσωπικότητά της ή το στυλ της. Ξεχωρίζει. Είμαι στην κουζίνα και ακούω τη φωνή της και ξέρω τι είναι αυτή. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές όμως που μοιάζουν. Για μένα είναι λάθος. Και για μένα λέει είναι λάθος. Είναι λάθος και λάθος πρέπει... και να σου πω κάτι και στις σειρές όμως αυτές τώρα ο σκηνοθέτης πρέπει να τις επιπλήξει. Βέβαια. Δεν γίνεται να είστε όλες ίδιες. Όχι. Αλλάξτε μαλλιά, κάντε τα κόκκινα, κάντε τα μπλε, κάντε τα κοντά. Δεν μπορεί να είναι όλα ένα. Έχω μπλέξει δηλαδή. Μια κοψιά. Οι κοπέλες που παίζουν τους δεύτερους ρόλους, τις έχω μπλέξει. Δεν ξέρω ποια είναι πια. Ναι, δεν σε αναδεικνύει αυτό. Μπράβο. Τελικά είναι ένα θέμα, τι σε αναδεικνύει. Τι είναι αυτό που αναδεικνύει έναν άνθρωπο, πώς ξεχωρίζει ένας άνθρωπος. Πώς βάζει το στίγμα του, ξέρεις, στην υπογραφή του σε μια δουλειά. Ναι, τώρα άμα βάλουμε όλες τα ίδια χείλια, τα ίδια φρύδια, τον ίδιο πισινό, την ίδια πλαστική. Για μένα, αν έχεις δει τα σχόλια που γράφουν από κάτω, είναι πολύ ευνοϊκά. Βέβαια. Μα γιατί έχετε φυσικότητα. Ναι. Θα το πούμε μετά πώς προσέγγισα εγώ τον ήρωα. Θα σου πω λίγο τώρα στο ερώτημά σου το απαντήσω. Λοιπόν, γνωρίζω την Κακογιάννου, τη Φωτούλα. Δεθήκαμε αμέσως, όταν μου είπε ότι αυτή είναι συγγραφέας και έψαχνε έναν ηθοποιό για να παρουσιάζει τα βιβλία της, γιατί είναι και πολύ γραφότατη η Φωτεινή, γράψει Καβύρια, Πυθαγόρια, Ορφικά, έχουμε σχέση και οι δύο με τη Στοά. Τα βιβλία. Όχι, τεχνική. Α. Καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, και δέσαμε αμέσως. Δέσαμε. Της έδωσες και εσύ την ιδέα αυτό από το Αμερική, τη θεατρική. Και εμένα μου αρέσει αυτό σαν της ιδέα. Της είπα ότι η Φωτούλα θα υποστεί στη δοκιμασία του ηθοποιού. Αυτό της είπα. Ναι. Δεν το είχε, αλλά ξέρεις με τη βοήθεια τη δική μου, ουσιαστικά τι ήταν η βοήθεια δική μου, δεν την επιφόρτισα με το να μάθει κατεβατά, όχι. Διάβαζε. Αλλά της λέω θα το διαβάζεις με τέτοιο τρόπο θεατρικό που είναι σαν να το έπαιζε. Τώρα βέβαια στον Ερμή θα είναι όλα απ' έξω τα κομμάτια και όλα αυτά ή θα είναι ένα άλλο στυλ που θα κάνουμε. Πάλι βασισμένο σε βιβλίο της Φωτεινής, αλλά δεν προλάβαμε. Εγώ ήδη τώρα μου έρχονται κάτι προτάσεις που... Α, Φωτεινή, σε περιμένω να παρουσιάσουμε τα βιβλία. Δεν το περίμενα. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Παλάτι, καμπαρέ μετά που ετοιμάζουμε, δεν το περίμενα. Να σου έρθουν το ένα πίσω από τα άλλα. Δεν το περίμενα. Αυτό είναι ευλογία όμως. Και καινούργιοι φίλοι, εσύ. Αγάπη μου, γλυκιά. Καινούργιοι φίλοι στη ζωή μου. Αυτό είναι ωραίο. Είναι κεφάλαιο. Γιατί ξεκινάνε καινούργια πράγματα. Και ξέρεις, εγώ νομίζω ότι μετά την καραντίνα, γιατί δεν είσαι ο μόνος που μου το λες τώρα. Και γίναμε αυτό που είπες πριν, αλλά θα σου το πω μετά το 2022 που θες να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Θα σου το αναπτύξω που μου είπες ότι η θρησκεία είναι το θηλυκό. Ναι, είναι το θηλυκό κομμάτι. Να ξέρεις ότι μετά από αυτό που περάσαμε, θα ξυπνήσει αυτό σε όλους. Ήδη έχει αρχίσει και ξυπνάει. Και θα δεις ότι οι άνθρωποι θα γίνουμε πιο συμπονετικοί μεταξύ μας. Νομίζω ότι και γι' αυτό όλος ο κόσμος βλέπει ότι ξεκινάει και λέει κάνουμε καινούργια κεφάλαια, βγαίνουμε έξω, κάνουμε καινούργιες δουλειές. Μετά από όλο αυτό το πράγμα... Αν έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα, ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο εμείς που ασχολούμαστε με ιστορικά πράγματα, αν ο κάθε άνθρωπος είχε την έφεση, το εφίεμε, το επιθυμώ, αν είχε την έφεση ο καθένας μας, να ανατρέξει στην ιστορία, θα βρεις περιόδους πολύ πολύ πιο dark που διάγουμε αυτή τη στιγμή. Μια χαρά είμαστε τώρα και πάλι καλά είμαστε. Πολύ πιο σκοτεινή. Δηλαδή όταν ήμουν εγώ στο Λονδίνο και πήγα στο Embankment, να δω στο London Dungeon, το Μουσείο του Τρόμου, που είναι αναπαράσταση μέσα με κερί, μυρίζει το κερί, ξέρεις. Ναι. Έχει μία μυρωδιά σε συνδυασμό με το τι βλέπεις από γκυλοτίνες, από κρεμάλες, από τα βασανιστήρια που υπέστησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Και λες τώρα, ρε παιδιά, οκ, okay, it's a coronavirus. Coronavirus. Okay. Yeah. Έχουν okay. περάσει πανούκλες, φωτιές. Θυμάμαι ότι όταν φεύγεις από το London Dodger, στο σκηνικό... Γιατί δεν ήταν το νησί, δεν μας έδειξε πόσο ότι... Ακριβώς με τη λέπρα. Μπαίνεις μέσα στο σκηνικό, ακούνε να δεις τι έχουν κάνει οι Άγγλοι, είσαι μέσα, είσαι κομμάτι του σκηνικού. Είναι ο Jack the Ripper, ο οποίος ήταν συμφιλειδικός αυτός και έτσι τον βρήκαν από ένα φάρμακο το οποίο μύριζε από βερίκοκο. Και τον βρήκαν από αυτό. Και ήταν υψηλός στέλεχος αξιωματούχος της αυλής της Βασιλικής τότε. Ο οποίος όμως, με χειρουργικό τρόπο, ξεκύλιαζε τα πτώματα κλπ. Κάποια στιγμή να σου φέρω να κάνουμε, που έχω φυλαγμένα τα προγράμματα από τα μουσεία της Αγγλίας, και από θεατρικά όμως, και θεατρικά. Phantom of the Opera κλπ. Ωραία είναι αυτά. Να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Να το δούμε. Λοιπόν, γνωρίζομαι με τη Φωτεινή και την υποβάλλω στο μαρτύριο να γίνει ηθοποιός. Γιατί είναι ένα μαρτύριο. Για έναν άνθρωπο που δεν το έχει, πώς να σου πω, ναι, το να βγει. Είναι ένα μαρτύριο να διαχειριστείς, να γδυθείς στην Ολυμπία, τη γδύνεσαι την Ολυμπία. Να βάλεις μια άλλη. Μα εντελώς όμως, πρέπει να τη γδυθείς. Και να ντυθείς μία άλλη γυναίκα ή έναν άλλον άντρα. Μπορεί να είναι ο ρόλος αρσενικό. Είναι φοβερό αυτό. Δεν είναι, δεν το ξέρεις, δεν είναι. Δεν το κάνουν όλοι, δεν είναι, είναι. Να τα παίρνουμε έτσι, δεν είναι τόσο στοιχειώδη, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω και πολλοί κόσμος το καταλαβαίνουν, μην νομίζεις, γιατί δεν είναι όλα τα αγχώνια και στήσι. Να καταρχάς το πρώτο σοκ το οποίο παθαίνεις με τον κόσμο. Για έναν άνθρωπο που δεν είναι ηθοποιός, ο κόσμος από κάτω να εκτίθεσαι, να εκτεθείς στον κόσμο. Ντρέπεσαι. Εγώ εδώ γυρίσματα έκανα τον Ιανουάριο που ήταν και καλά είχα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Και ενώ τα έλεγα ωραία σπίτι μου, εκεί μπροστά στην κάμερα τα έχανα. Που ήμασταν εγώ και ο καμεραμάκι, όμως τα έχανα. Κατάλαβες, κομπλάριζα, γιατί μέχρι να πάρεις τον αέρα, μέχρι να συνηθίσεις, μέχρι... Τώρα αυτή τη φορά που πήτανε για λίγο, πήγα, ήρθα, ούτε το κατάλαβα. Θα σου αποκαλύψω κάτι από την πρεμιέρα που θα μου πεις, Γιώργο, σου συνέβη αυτό και μπόρεσες και έπαιξες. Να μου συνέβη αυτό. Θα σου το αποκαλύψω μετά, έτσι για να είναι μυστικό για να το δουν στο το τέλος, ναι. οι ακροατές μας και παράλληλα και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, και με τη Φωτεινή ξεκινήσαμε μία πορεία κοινή, παράλληλα με τις δουλειές μας, η Φωτεινή στο σχολείο, εγώ στην ΔΟΔΟΕ Αθήνας. Βλέπεις, είναι πολλά τα πράγματα. Είναι πολλά. Είναι πτυχές και ναι. Το ένα αλλά να σου πω κάτι, έχεις παντρέψει το ένα μετά το ένα, σε έχει βοηθήσει ναι, στο πάρα, άλλο. Πάρα, δηλαδή, πολύ. Κάθε τι που έχεις κάνει, μα, το έχεις χρησιμοποιήσει. Είναι εργαλεία, ναι. Αυτό που είπες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε, για να δω και εγώ ποιο ήταν το πρώτο. Παιδιά, έχει τόσο μεγάλα μάτια, θάλασσα, δηλαδή τα μάτια του είναι μπλε-μπλε, ναι. Δεν μπορώ να κάνω κοντινό πλάνο. Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε στο προφίλ, εσύ εγκομίασες στα δικά μου μάτια, αλλά εγώ τι έκανε, εγκομίασα τα δικά σου μάτια. Ναι, αλλά είναι, εμένα είναι μικρές κουμπότρυπες. Εδώ μιλάμε με μεγάλα γαλάζια, βλέπεις τη θάλασσα, δηλαδή όντως κουμπότρυπες, κάνεις κουμπιά μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο το σκονάκι μου εδώ πέρα, να δω τι γίνεται. Και έχει και αυτό το τεράστιο χαμόγελο, δηλαδή η θετικότητα, η άβρα, η θετικότητα βγαίνει. Έτσι είμαι, ρε, ναι, θέλω, ναι, ναι, ναι. Φίλους μου, τι θα πούνε, έτσι είμαι, δεν έχω... Το βλέπω, όχι, είσαι και ωραίος στο λόγο. Με είδες και στην πρεμιέρα, μετά. Λοιπόν. Και ξεκινήσαμε, ας πούμε, προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν το πρώτο που κάναμε με τη Φωτεινή. Τα καβίρια. Τα καβίρια και το κάναμε στη Χέιδεν κάτω, την Όστρια. Τα καβίρια, ναι. Εκεί λίγο την είδα τη Φωτεινή, έτσι λίγο ξεθάρεψε. Της λέω, το συνεχίζουμε. Είχαμε κάνει με τα Κάραβελ, δεύτερη φορά. Μετά κάναμε τα Πυθαγόρια και της λέω, από εδώ και πέρα θα είναι... Πες ότι παίζεις. Κάνουμε στη διέλευση που είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Για μένα είναι, εντάξει, είναι μαγικός. Όπως είναι στο Αυλέ, είναι μαύρος ο χώρος. Ναι. Ήταν δική μου η παρένεση να γίνει μαύρο.
μαύρο, ήταν ένα φούξια. Το μαύρο του πάει. Εγώ έπεισα τον επιχειρηματία, όλες οι σκηνές σε όλο τον κόσμο είναι μαύρες. Αυτό γιατί. Γιατί χτυπούν καλύτερα τα φώτα πάνω, ό,τι βάλεις στο μαύρο είναι πιο επίσημο και πιο, ξέρεις, πιο φαντεζή για τους χώρους αυτούς. Mm-hmm. Ήταν η δική μου παρένεση, όπως και κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, στη διέλευση κάναμε τις πνευματικές περιηγήσεις. Αυτό ήταν σε συνδυασμό, την ίδια περίοδο κάναμε το Stargate, το οποίο ήταν μια εκπομπή μας στο ραδιόφωνο. Ναι, αλλά δεν ήταν μία εκπομπή μας, ήταν 2.000 listeners κάθε φορά. 2.000. Συνεντεύξεις, λέει, στο υπερνόηση ράδιο. Ναι. Και τηλεόραση, καβίρια μυστήρια. Ναι, ναι. Ένατη εναλλακτική τηλεόραση. Ναι. Ένατη τηλεόραση. Η ένατη εναλλακτική ήταν τα καβίρια που κάναμε. Τα ελευσίνια μυστικά συστήματα της αρχαίας Ελλάδας είναι βιβλίο. Αυτό να σταθούμε λίγο, ναι. Είναι ναι. Βιβλίο της Φωτεινής. Και ήμουν από... Μήπως την ξέρω εγώ τη Φωτεινή, ρε παιδιά. Όσο μιλάω θα σας δείξω. Λοιπόν, τον Ιαννό, λοιπόν, κάναμε τα μυστικά συστήματα στην αρχαία Ελλάδα, όπου εγώ ήμουν παρουσιαστή. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν και ηθοποιοί και συνάδελφοι από το Υπουργείο Παιδείας. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φόλα που έτρωγα έτσι στα σωπό τότε, γιατί όταν έχεις αποδοχή, παράλληλα υπάρχει η ζήλια. Και σε αυτούς τους χώρους, ξέρεις, ένας δημόσιος υπάλληλος, που καλά, κάνει, ναι, τώρα κάνει σε... και άλλα πράγματα. Τους κακοφαίνεται σε μερικούς. Όμως είδαν ότι αυτό δεν είναι ένα ξέσπασμα δικό μου και τελειώνω. Ήταν μία πορεία με στρατηγική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είχε και συνέχεια. Για αρχίσει ο πόλεμος. Και έχει συνέχεια όμως. Έχει συνέχεια. Ναι. Τώρα πια είναι όλα καλά τα πράγματα. Να, ωραία. Όταν είδαν ότι κάνω μία σοβαρή δουλειά παράλληλα με αυτό που κάνω το πρωί. Είναι σοβαρή, επίσης σοβαρή είναι και η δουλειά που κάνω. Άρα δηλαδή είναι δύο. Μα δεν κάνεις παράλληλοι... κάτι, δεν κάνεις τον Καραγκιόζη, συγγνώμη. Και είναι Καραγκιόζη παράλληλοι κόσμοι. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Οι δημόσιοι δεν είναι, δεν ξέρω, οι γιατροί ας πούμε έχουν μία έφεση μεγαλύτερη προς την τέχνη. Οι διοικητικοί, οι περισσότεροι διοικητικοί, περισσότεροι, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι άμουση και άτεχνη. Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, πες το απλά και μην τρέπεσαι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ζηλεύουν και δεν είναι μόνο οι δημόσιοι, εγώ το έχω δει και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, υπάρχουν οι άνθρωποι που νομίζουν ότι μειώνουν τον άλλον απέναντί τους και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι, δηλαδή, δεν μπορούν να φανταστούν ότι ο Γιώργος μπορεί να κάνει αυτό. Θεωρούν ότι αυτοί είναι ανώτεροι και ότι δεν μπορούν να υπολογίσουν και στην αρχή κοροϊδεύουν. Μπορεί να κοροϊδεύουν. Ναι, κοροϊδεύουν. Εγώ το έχω βιώσει και εγώ αυτό. Είναι υφέρπουν. Από κάτω υπάρχουν. Να σου πω, το έχω βιώσει πάρα πολύ εγώ αυτό και στη δουλειά μου και στη δουλειά που είμαι τώρα. Και πρόσεξε, άνθρωποι που μέχρι προπέρυσι με κοροϊδεύανε, τώρα δεν δείχνουν. Τώρα με παραδέχονται, δεν ξέρω πίσω αν μάλλον με συνεχίζουν και με κοροϊδεύουν μπροστά μου, τώρα το έχουν αλλάξει το στυλάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά γιατί δεν μπορούν να φανταστούν ότι η Ολυμπία αξίζει να κάνει και δύο βήματα παραπάνω. Ο Γιώργος αξίζει. Ο φίλος αξίζει... μας ο Δημήτρης, ο καπικέφαλος μας στέλνει χαιρετισμούς. Μας βλέπει καλά όμως. Μας βλέπει, δεν ξέρω. Γιατί έχω πει να μας δει να μου πει. Να τον ναι, πες πώς ακουγόμαστε, πώς φαινόμαστε, μιλάμε καλά, δεν με έχουμε πάρει απάντηση. Γιατί θα δουλέψω λίγο. Λοιπόν, η συμπάθειά του είσαι. Ναι, ναι. Πώς να πάω, πάρα ναι, ναι. Μα είναι και εκείνος έτσι με ανοιχτά μάτια, καλός άνθρωπος, συντρέχτης, να τρέξει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Μήπως τον κάνουμε παραγωγό θεατρικό. Γιατί όχι, why not. Λοιπόν. Λοιπόν, και κάναμε, είχαμε μια πορεία δηλαδή και στον Ιαννό. Ο Ιαννός είναι μαγαζί γωνία, το ξέρεις και εσύ. Θα περάσει όλοι. Καλάρας, όλοι. Όλοι, ναι, το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Συγγραφείς. Όλοι, όλοι, αυτό. Πάντες.
το θεωρώ εύσημα για τον εαυτό μου που κατάφερα και ήμουν να παρουσιάσω. Αυτό στον Ιαννό δεν ξέρω αν είχα έρθει. Το 2009 έγινε αυτό. Τώρα θα μας απαντήσει ο Δημήτρης. Αν αυτό έγινε όχι στον Ιαννό. Όχι το πότε. 9, γύρω στο 15-16. Εκεί μήπως είχα έρθει εγώ. Είναι εδώ και θέλω τώρα να σας βλέπω. Είμαι έξω, μιλή. Ωραία. τι ήθελα να πω. Είναι αυτό εδώ. Στον Ιαννό ήταν. Παιδιά, πρέπει να έχω έρθει σε αυτή την παρουσίαση. Ήμουν εγώ παρουσιαστής. Πρέπει τότε να έχω έρθει, γι' αυτό μου φαίνεσαι γνωστός. Μα πλέον, ναι, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ενώ μου ένιωθω ότι σε ξέρω πολύ καλά. Βλέπεις. Μπράβο, ναι. Και φοράει και γυαλάκι. Άλλο στυλ. Σου πάει το γυαλάκι, Αυτό το παιδιά έλεγε το θέατρο μέσα στο θέατρο. Λοιπόν, κάτσε να το δείξουμε όμως. Δεν πάει κάπου. Περίμενε. Θα βάλω την κάμερα του Sky να. Βλέπεις, είχαν προηγηθεί τα καμπύρια. Α, θα πρέπει να το ανοίξω αυτό. Δεν φαίνεται. Δε πρέπει να ανοίξω αυτήν εδώ την κάμερα, αλλά δεν ξέρω πώς ανοίγει τώρα. Πρέπει να είναι για να το δείξω. Ότι είναι η κάμερα. Ποια κάμερα με παίρνει, είναι στο πλάι. Εσύ είσαι εδώ απέναντι. Α, ωραία, με παίρνει. Κάτσε. Ναι. Υπάρχει μία εδώ και μία εδώ. Για μέσα. Ναι. Μπράβο, από εκεί πρέπει. Γιατί κάτι μου λέει, μα μου λέει και όλοι. Και τα ελευσίνια μυστήρια δηλαδή μου λένε. Όπως είδες και στο, με το κολλάτο σου λέει, γνωριζόμαστε χρόνια. Με τη φόν σου χρόνια. Ας πούμε εδώ τώρα. Αυτό θέλω να μείνουμε. Απλοί άνθρωποι αυτοί, η φόν σου, ο κολλάτος. Απλοί. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι είναι απλοί. Απλοί. Είναι μία γνήσια στόφα κεράτσα ανθρώπων. Δεν έχουν επιτιδεύματα, δεν έχουν ευχιασίδια, γιατί δεν τα έχουν ανάγκη. Να σου πω κάτι, έβλεπα τη Μάρθα Καραγιάννη και λέγα, μα τι θεά, ναι. Τι ωραία που γέρασε και δεν έχει πειράξει τίποτα πάνω της. Ναι. Η φόν σου, δηλαδή υπάρχουν κάτι γυναίκες που δεν έχουν πειραχτεί κιόλας. Μουσική Βαγγέλης Παπαθανασίου από το Αλμπέντο. Δικιά σου είναι αυτή η έρευνα. Είναι η δική μου εκπομπή. Άλλος άνθρωπος εδώ, πώς γίνεται. Μα πάντα αλλάζω στα events. Βλέπεις. Πήραμε την τοκία του Βαγγέλη Παπαθανασίου, δηλαδή αυτό να αρχιάζω. Σας έδωσε την. Το περίφημο email που μου έστειλε ο Βαγγέλης, μου λέει, αγόρι μου γλυκό μου, λέει προχώρα. Είδες όταν άλλος είναι καλός. 2.000 listeners την κάθε εκπομπή. Ωραία, να σε φέρουμε και δεν μας κάνεις εκπομπή. Το Stargate. Μια εκπομπή για τη μεταφυσική, την τέχνη, το λόγο και τα. Και πήγαινε αυτή η μουσική για τη μεταφυσική. Καβάφης. Να σου πω κάτι, θα κάνουμε εκπομπές για μεταφυσική. Με έφτιαξες τώρα, τώρα με τον καινούριο χρόνο. Ό,τι θέλει. Μη σε καθαγερώσω μια φορά το μήνα να μιλάμε για αυτά. Να με κλείσεις, γιατί με έχουν. Δέχομαι από παντού. Πρόσεξε. Δεν ξέρω. Άκου τώρα, εγώ κάθε Τετάρτη. Καβάφης. Μια. Η βροχή έχει ξεπλύνει. Να βάλει τον ακούγεται αυτό, ναι, αφήγησή σου. Να φάνε τον ένδοξο βασιλιά. Θα του γυμνά κορμιά. Θα του γυμνά κορμιά. Αλλημένα. Παλέστρα. Γι' αυτό είναι μια. Σκιές. Είναι μια δουλειά για την οποία είμαι περήφανος. Άμα ψάξεις να δεις ποια έχει να απαγγείλει Καβάφη. Της Αλεξάνδρειας. Το Θεσσαλονικό είναι δικό μου. Είναι δικό μου το Θεσσαλονικό. Αλλά αυτοί που έχουν επαγγείλει Καβάφη είναι Λαμπέτη, ο Χρονάς και ο Μοσχύρης και ο Λούρος ο Βίλνας. Μες στο YouTube. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο το θεωρώ έτσι ένα σημαντικό βήμα. Κοιτάζω τον ήλιο. Αυτό έγινε στο Πειραϊκό Σύνδεσμο, το πρώτο musical που έκανα.
Κοντοδήμος, Δημήτρης Κοντοδήμος, σκηνοθεσία, Μίλβα, μουσική υπόκρουση, σε ποιήση της Σοφίας Μαρκοζάνη. Μ' αρέσεις γιατί κάθε φορά είσαι κι άλλος. Είδες. Αλλάζεις, δεν είσαι ο ίδιος. Μα ναι. Drama Shadow. Με κάλεσε η UNESCO να συμμετάσχω στην περίφημη παράσταση των Γάλλιων στο Ευρυπίδιο της Αλαμίνας, όπου έκανα εγώ την έναρξη. Άσε να τα ακούσουμε. Βάλτε το έτσι στο ακουστικό να πει. Πνευματικές περιηγήσεις, αλλιώς και τη φωτεινή στο διέλευση. Το φινάλο της πνευματικής περιηγήσης. Ο Μάρκο Παπατζόρτζιο, ο οποίος είναι βοηθός του Μίκου του Ρίτσα. Μαγικές στιγμές. Συγχαρητήρια όμως, μπράβο. Μαγικές στιγμές. Ναι, είναι ψαγμένο αυτό που κάνω. Μαγικές στιγμές. Εδώ στον Γκάζι με τη Φωτεινή, αυτή είναι η Φωτεινή, ο Γιάννου. Στον Γκάζι, στον Τεχνοχώρο. Προ-κορονοϊού έχω κάνει το «Κοιτάζω τον ήλιο» μαζί με την Κατερίνα την Κατζόγια. Όχι, το «Δυσσινή μου τριαντάφυλλο». Και εγώ αναρωτιόμουν να λέω τώρα, λέω πώς θα τη γεμίσουμε την τώρα. Πώς θα τη γεμίσουμε, δεν σταματάει, πιο ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ναι. Και σε μισή ώρα τελειώνουμε και θέλω να σε πάω και στο θεατρικό το τελευταίο. Να με πας, λοιπόν, κάνουμε ένα cut να πάμε στο θεατρικό. Ναι. Λοιπόν. Είναι το πρώτο. Ας ξεκινήσουμε τώρα με το θεατρικό. Ναι, πώς έγινε και σου είπανε. Καταρχάς για να πω για τους συναδέλφους που είναι αξιολογότατοι. Η Γιώτα Ιτζουάνη, Βλάχο Σωτήρου, έχει δύο επίθετα. Η συγγραφέας, η σκηνοθέτης και έχει κάνει και τις χορογραφίες. Έχει σπουδάσει αυτά. Πολύ εργαλείο. Ναι. Ένα μανικίν ήταν, μια κουκλίτσα όμορφη ήταν. Ναι, είναι ένα ταλαντούχο πλάσμα. Εν τω μεταξύ, θα σου πω τώρα κάτι. Παιδί. Θα σου ξεμολογηθώ κάτι που θα μου πεις και εσύ το μυστικό τι έπαιρνε. Ναι, θα σου πω το μυστικό. Όταν βγήκε η συγκεκριμένη πάνω στη σκηνή, κάτι κορίτσια από πίσω μου, κακά κοροϊδέ, κακά. Για να του δώσω, σας παρακαλώ, μην γελάτε, γιατί δεν την κομπλάρετε, είναι κρίμα. Ναι. Και κακά, και κακά. Πού καθόσουν, α? Πέμπτη σειρά, τέταρτη από πίσω μου, κάτι κοπέλες. Mm-hmm. Λοιπόν, δίπλα μου καθόταν η κοπέλα, η φίλη σου, η μελαχρινή, mm-hmm. ανταλλάξαμε και τηλέφωνο. Και κακά, και κακά. Εγώ, έτσι όπως την είδα την κοπελίτσα. Λέω, αυτές θα είναι τίποτα συμμαθήτριές της από τη δραματική, ή από το είναι αυτή, ναι. Και την πιάνω στο δούλεμα τώρα. Mm-hmm. Και ξαναγυρνάω και τους κάνω επιπλήξη. Και τους λέω, σας παρακαλώ, μην ακούγεται έτσι το γέλιο. Τι, δεν βρίσκω το λόγο που γελάτε, δεν ναι. είναι αστείο, γιατί ναι. γελάτε. Ναι. Κομπλάρει ο άλλος. Και στην τρίτη φορά με το που κάνω έτσι, γυρνάει η κοπέλα και μου λέει, εντάξει, δεν γελάω, μου λέει, δεν γελάω. Μπορεί να γελούσαν, μην είχατε δικό της. Ναι, τη βλέπανε και γελάγανε, είχαν κατουρθεί στο γέλιο. Τόσο λέω, γέλιο, λες, δηλαδή. Στην πρώτη. Με το που βγήκε. Ναι. Τώρα το λόγο δεν τον ξέρω γιατί. Λοιπόν, να πούμε για τα παιδιά τώρα. Εντάξει, διάφορα, είναι συνειρμικά μερικές φορές.
Εγώ να σου πω κάτι, πίστεψε ότι είναι τίποτα συναδέλφοι σε εσύ, τίποτα τέτοια, ξέρεις, φίλες που σε εισαγωγικά φίλες που δεν ήρθανε να με δούνε γιατί με αγαπάνε και να με χειροκροτήσουν, ήρθανε για να με κοροϊδέψουν. Η μάνα μου, εγώ έτσι αισθάνθηκα. Η μάνα μου και η αδελφή μου τώρα, μόλις βγήκα εγώ, η μάνα μου, καλά, ο Γιώργος λέει, πού είναι. Λέει, μαμά, ο Γιώργος δεν σε γνώρισε. Δεν με γνώρισε η μάνα μου. Αφού είχες μετά, ναι, δεν σε γνώρισα. Τι ευτυχία. Ναι. Τι ευτυχία για τον ηθοποιό είναι αυτό, ξέρεις. Πέτυχες το ρόλο σου. Γιατί μου αρέσουν τα κότερα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλω να παίζω τον Γιώργο του Δήμου. Θα παίζω έναν άλλον άνθρωπο. Άκου τώρα. Καταπληκτικό team. Αναστασία Γιλού και Νικόλα Νικτωμάτη, που είναι τα δύο τα κοριτσάκια που χορεύουν, κορίτσαρι είναι, εντάξει, κοριτσάκια σας είπα, παιδιά. Καλά, τα λέει λοιπόν. Κοριτσάκια, το μεταξύ τους, όταν βγήκα έξω, λέω κορίτσια, κατάλαβα γιατί σας κάνανε ζωάκια, γιατί ναι. Είστε γουζουγούζου, δηλαδή, οι φατσούλες εντάξει. Τους είναι... Καταρχάς, η Γιώτα είναι ένα παιδί, Γιώτα. Είναι ένα παιδί, είναι ένα έργο, το οποίο ταιριάζει απόλυτα στην ψυχολογία της, το εισπράττεις πρώτα εσύ και... Είσαι στην θέση του θεατή όταν το γράφεις και όταν το παίζεις και λες τώρα κοίταξε να δει. Αυτό θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα. Βγει δηλαδή και να κάνει το παιδί. Κάνει. Ο γιος μου, ο Ιούλιος Κέσσαρ, είναι δύο. Ιούλιος Κέσσαρ. Αυτό που τον βρήκατε τόσο όμορφο και μια σαν πρίγκιπας και το μαλλί του σαν πρίγκιπα. Όλα τα παιδιά είναι... Εγώ έλεγα αυτό το παιδί που το βρήκανε και τον κάνανε πρίγκιπα που είναι σαν πρίγκιπας. Μα λέει, το χτένισμά σε του. Σε μια τάκα λέει, όμορφος σαν τον πατέρα σου. Σε μια τάκα μέσα. Λοιπόν, αλλά και αυτός είναι σαν πρίγκιπας, είναι πραγματικά ναι, το όλα, μαλλί όλα, του, δηλαδή το χτένισμα. Ο Ηλίας ο Τσούμπελης που κάνει το φλουρό. Αχ, άλλα παιδιά, καταπληκτικός, γιατί αλλάζει και τον τρόπο που μιλάει, βέβαια, να ψευδίζει, να κάνει αυτό το χαζό, το βγάζει τόσο ωραία. Η συμμαθήτριά μου από το σχολείο, η Αγγελική Τσαπάρα, που έχουμε παίξει και στο «Κοιτάζω τον ήλιο», έχουμε κάνει και άλλα πράγματα μαζί και παίζουμε. Είναι ευλογίες. Που κάνει τη Βασίλισσα. Ευλογία κάποιες. Η κυρία Τσαπάρα που κάνει τη Βασίλισσα. Φοβερή. Η Αγγελικούλα. Φοβερή. Έκανε την Κακιά. Θέλω κάποια στιγμή να έρθει και εδώ. Τη το είπα, τη λέω το έβγαλε. Μου λέει με αυτό ήθελα να σα πείσω ότι είμαι κακιά. Μα εννοείται. Μα το έκανε, τη λέω. Δεν χρειάζεται να μα πει το έκανε. Λοιπόν, στο δεύτερο κουδούνι και χωρίς να έχει ειδοποιηθεί άμεσα ο. Ο λέω ηχολήπτης, μου ξεκολλάει το παπούτσι. Τρέχουμε όλοι πανικόβλητοι, γιατί είχε μπει ο κόσμος μέσα και... Να σου πω κόλλεψε ένα μάτι κεφαλικό. Στέλνουμε, μου φέρανε κόλλα, κολλήσαμε το παπούτσι, εντωμεταξύ είχαμε βάλει τα γένια, είχαμε κάνει το make-up, το πουκάμισο, γιατί έπαιρνε το τρίτο κουδούνι και έπρεπε ήδη εγώ να είμαι στη θέση μου κάτω, ξέρεις. Μπήκαν οι καπνίδες στην έναρξη και όλα αυτά. Και εγώ το σώζω τελευταία στιγμή στα δευτερόλεπτα. Άνοιγε τίποτα από κάτω. Όχι. Τι να φανεί. Να χαρά. Αλλά αυτές είναι οι περιπέτειες πίσω από τα καμαρίνια που σου δίνουν τον νευρασμό που είναι αυτό Γιώτα, το ωραίο. Το φερμουάρ που σκάλωσε μετά. Δηλαδή όλα αυτά. Αν ανατρέξουμε παλιά σε πρεμιέρες. Γιατί ο Τσάρλι Τσάπι που είδαμε και του πέσε το μουστάκι. Ναι, του έκανε νόημα, του λέω άστο. Δεν χρειαζόταν, αφού ήταν ζωγραφισμένο, δεν χρειαζόταν. Μα και να μην το έκανε. Άστο του. Ναι, ναι. Αλλά δεν το. Ο άλλος ο κύριος, ναι, γιατί είχε πάθει όλο αυτό και έκανε. Αλλά εφόσον του πέσε, αφού ήταν ζωγραφισμένο, έπρεπε να το ξεχάσει. Μα και εγώ στην τελική έπρεπε να βγω με τις κάλτσες. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτό. Βέβαια, ποια είναι η διαφορά του θεατή του μεγάλου, του ενήλικα, από το παιδί. Το παιδί δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία της αφαιρετικότητας. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το κριτικάρει, δεν μπορεί να το κριτικάρει. Το παιδί βλέπει εικόνα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία, δηλαδή τι κρύβεται από αυτή την εικόνα. Ναι, πίσω, ναι. Καταλαβαίνεις. Αν και εγώ δεν θα έλεγα ότι αυτό που είδα απευθυνόταν μόνο σε παιδιά. Απευθυνόταν και σε μεγάλους. Ναι, γιατί πάμε έχει τώρα το musical, στην ψυχολογία, το ρόλο. Ο δικός μου ρόλος που εγώ κλήθηκα να
Οδυθό του Αρθούρου, βέβαια, ακούμε στο κείμενο. Έτσι. Το κείμενο ήθελε αυτόν τον ήρωα, δεν θα μπορούσε να τον κάνει σε έναν... Έχει ένθερνες στιγμές όταν ευρεάζει για το... για την τύχη του γάμου του παιδιού του, έτσι. Αλλά στην ουσία είναι ένας καλός βασιλιάς, παθητικός. Είναι ένας συνετός βασιλιάς. Είναι ένας, παθητικός απέναντι στη βασίλισσα. Ναι, γιατί η βασίλισσα, εντάξει, ουσιαστικά έχει πεθάνει η γυναίκα του, να μην τα λέμε και όλα τώρα στο σενάριο. Και είναι μία γυναίκα η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί. Ναι. Άρα κάνει, ξέρεις, ποταγή. Ποταγή, σε εισαγωγικά δεν κάνει ποταγή, γιατί άμα θέλω την κλείνω και μέσα. Αλίμονο. Λέγεται και αυτό. Άμα θέλω την κλείνω και μέσα. Έμα. Ακούς αγγελικούλα. Φοβερή αγγελικούλα όμως, έπαιζε ωραία, πολύ ωραία. Και μ' άρεσε με το πρόσωπό της, οι αναλλαγές της. Όλοι μ' αρέσατε. Όλοι μ' αρέσατε. Όλο ήταν το... Όχι, σας χαϊδεύω τα αυτιά, μ' άρεσε όλο το, πώς να σου το πω. Και όταν βέβαια έμαθα ότι η κοπέλα αυτή, η πρωταγωνίστρια, ήταν και σενεριογράφος και σκηνοθέτης και αυτά, ναι. Εμένα μου φάνηκε, όταν ανέβηκε στη σκηνή, μου φάνηκε σαν ένα άπειρο κοριτσάκι. Mm-hmm. Πρώτη φορά ανεβαίνει στη σκηνή και γι' αυτό οι άλλες βάλανε τα γέλια από πίσω. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνει το παλάτι, το Διαμαντένιο. Είχε πρωτοανέβει προ-κορονοϊού. Τώρα θα ανέβει, θα έχουμε πρεμιέρα για το μυστικό του μονόκερου. Αυτό ήταν, είναι δύο σενάρια. Αυτό πρέπει να το πούμε για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ναι, και εσύ μπερδεύτηκε. Το Διαμαντένιο Παλάτι και η δύναμη της αγάπης, το οποίο θα παίζεται κάθε Σάββατο, είναι full season, πρώτα ο Θεός. Αν δεν μας κλείσουν οι συνθήκες και όλα αυτά. 5 με 7, το Διαμαντένιο Παλάτι και η δύναμη της αγάπης, λοιπόν. Και όπου παίζω εγώ και αυτοί τα παιδιά που είπαμε, οι συνάδελφοι, και πρεμιέρα έχει αυτή την Κυριακή στις 12 η ώρα και πράγματι κάθε Κυριακή στις 12 θα παίζεται το Διαμαντένιο Παλάτι και το Μυστικό του Μονόκερου. Το Διαμαντένιο Παλάτι με την ιστορία το Μυστικό του Μονόκερου. Ναι. Δεν νομίζω ότι συνδυάζεται. Κακώς το κάνανε αυτό. Έπρεπε να είναι το Μυστικό του Μονόκερου. Ναι, εντάξει. Δεν μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν έχει ρόλο βασιλιά, γραμμένο ρόλο βασιλιά. Υπάρχει στο κυνήγι, εγώ λέω. Απλά είναι η συνέχεια του, επειδή λέγεται σαν ένας τίτλος το δάμε, γιατί είναι η συνέχεια από την πρώτη που είδαμε εμείς, δηλαδή το Σάββατο. Πρέπει είναι να έχεις συνέχεια. Το ένα, πρέπει να έχεις το ένα. Για να μπορείς το να δεις το δύο. Να καταλάβεις το δύο, ναι. Πρέπει να έχεις το ένα, γιατί, εντάξει, είδες τέτοιοι. Ναι, και δηλαδή λες, ελάτε να δείτε το νούμερο 1 Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί ελάτε να συνεχίσουμε με το και νούμερο 2. Και στο 2 παίζουν αγαπημένα παιδιά και συνάδελφοι, η Γιάννα Κού, η Ελένη, η Μέρη Βρουτή, η φίλη μας ο Λεωναρδάκος, ο Λεωνάρδο Δήμο, πρίγκιπας πάλι ο Θανασίου, ο Ιούλιος Κέσσαρ, η Αγγελική Τσαπάρα, κανέναν, τα παιδιά, τα κορίτσια, η Νικόλη και η όλα είναι τομάτικες και γυλού. Την παραγωγή την έχει κάνει ο Βοιατζής, ο Αντώνης, Phoenix Productions, τα κοστούμια. Ο Αντώνης ο Βοιατζής είναι, είναι Phoenix, ναι, αυτό. Phoenix ναι, Productions, ναι. Μαζί με την Πόπη τη Μεκέλου, μαζί. Και η Άννα η Ματθαίου, η οποία έχει ο Βογιατζής είναι και ο άντρας της κοπέλας της σενεριογράφου, της σκηνοθέτης, αυτό. Άσχετο. Τη Γιώτα, ναι, ναι. Παντρεμένη η Γιώτα, αλλά όχι. Καλά ρε παιδί μου, εντάξει, ρωτάω. Λοιπόν, να μάθω. Πάρα πολύ καλή και η παραγωγή. Εντάξει, κοίταξε να δείξει. Ένα έργο περνάει από διάφορα σκηνοθεσιασμένα. Μπορεί στην πορεία να αλλάξει. Εργάτε. Έβλεπα την Ένα τη Μέντη που κάνει φτάσει ένα φτάσει θεατρικό και σου λέει τώρα λόγω COVID, επειδή μικρίναμε τους ρόλους, μικρίνε, δηλαδή ένα έργο που είχατε έρθει και ποιο είναι, που τα ανεβάζει τώρα η Ένα η Μέντη και πριν κορονοϊό ήταν
Ναι, είμαι ντύ. Ήταν διαφορετικό. Τώρα είναι διαφορετικό. Και το έλεγε, την άκουγα χτες, που έλεγε ότι έχουμε συρρυκνώσει το έργο, έχουμε αφαιρέσει ηθοποιούς, έχουμε βάλει περισσότερα θέματα. Ώστε να κάνει τη ζωή της Κοτοπούλου. Της Κοτοπούλου, της Βαρύτες Κοτοπούλου. Μπράβο. Και το έχει αλλάξει, λέει. Αρκετά, λόγω τις συνθήκες τώρα αυτές. Εντάξει. Και δεν είναι, λέει, αν έρθει, λέει, κάποιος και το δει, θα δει ότι δεν είναι καμία σχέση με το έργο που πεζόταν πριν 2 χρόνια. Καμία σχέση. Και το παλάτι είναι διαφορετικό, γιατί εγώ είχα δει τότε πώς ήταν. Καταρχάς η ομάδα είναι διαφορετική. Μεγάλο ότι... Κοίταξε να δεις, ποιο έργο ήταν αυτό που έλεγε «Μπαμπά, μην πεθάνεις την Κυριακή», που πεζόταν 9-10 χρόνια. Ναι. Και πήγα και τότε 2 φορές και ήταν τελείως διαφορετικό τη μια φορά από την άλλη. Ήξερα να πεθάνεις. Ναι, επί Κυριακή αυτό, μπαμπά, μην πεθάνεις. Αυτό ήταν τελείως διαφορετικό την πρώτη φορά που πήγα και τελείως διαφορετικό την άλλη φορά. Εγώ πιστεύω ότι... Ναι, το θέατρο, αυτή είναι η μαγεία του θέατρου. Η μαγεία του θέατρου είναι ότι και κάθε μέρα να πάει να δεις το ίδιο έργο, δεν είναι το ίδιο. Αλλάζει, δεν είναι το γιατί ίδιο. Γιατί δεν είσαι μαγνητόφωνο, δεν είναι γιατί το πήρε αυτό και το έγραψα στο... Δεν είναι το ίδιο αυτό. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου που έχει επικοινωνία. Και εμένα, αν έρθεις να με δεις τον Σάββατο και έλεγα, δηλαδή... Θα είσαι διαφορετικός από την πρώτη. Ναι, το πιστεύω. Είναι διαφορετικό. Αυτό που... Τι το επηρεάζει, λοιπόν, να πούμε. Τι επηρεάζει αυτή. Μαμά είναι στο γύρι. Μαμά, ζωντανά χαιρετίσματα από την εκπομπή. Ζωντανά χαιρετίσματα από την εκπομπή. Έχει στο κανάλι, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, δεν είσαι, πού να σου πω, δεν είσαι καρμπόρ. Λέμε, θέλω να σου το δώσουμε, γι' αυτό έτσι κοντοστέκομαι, να σου το δώσουμε παράδειγμα. Αυτό μπορείς να πεις, ας πούμε, είσαι καλά, βρε Ολυμπία. Άρα, Ολυμπία, είσαι καλά. Ναι, το αλλάζει. Ναι. Μα αυτό είναι το θέατρο. Είδες, αυτό είναι η ζωντάνια. Που μπορεί να είσαι πεσμένο και να πει. Ολυμπία, είσαι καλά. Μα να σου πω κάτι, αυτό έλεγε και με τι που έρχονται χτες. Ότι ανάλογα, λέει, με την ψυχολογία μου και με το πώς ήμουνα, έβγαζα και το ρόλο. Ακριβώς. Δηλαδή, κάποια στιγμή, λέει, είχα πιεστεί πάρα πολύ από κάποια πράγματα και έβγαζα σκληρή την. Ακριβώς. Ενώ δεν είναι. Αλλάζει και ο ρόλος ανάλογα με τον ηθοποιό. Και γι' αυτό όταν αλλάζουμε και τους ηθοποιούς και το σενάριο και να μην έχεις αλλάξει. Πολλές φορές και οι χρόνοι και η παύση σου και οι... Μετράνε, αλλάζουν τα πάντα. Πρέπει να είσαι standby, λοιπόν, άμα φας ή φάει κάποιος συνάδελφος μια ατάκα. Να μπορέσεις να τον παλώσεις. Εννοείται. Και να μην κοντοσταθείς και... Γιατί τότε θα το δουν. Καλά, εντάξει. Θα σου πω κάτι τώρα. Σε αυτό που κάναμε εμείς το γύρισμα, άμα δεις τώρα αυτό, θα σου στείλω το βιντεάκι από το γύρισμα. Mm-hmm. Ωραία. Άμα σου δείξω... Το από εμάς, Όχι, αυτό που έκανα με τις οικογενειακές, το πέρασμα που έκανα τώρα. Το σενάριο είχε 3 λέξεις, να πω. Ωραία. Με το παλικάρι, έτσι όπως μιλήσαμε, δηλαδή που λέω θα σου κόψω μία απόδειξη 20 ευρώ, το βάλα εγώ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, γιατί σταμάτησε εκείνος να μου μιλάει και για να το καλύψω, για να μην πούνε αυτοί πάλι κάτι, βιαζόμουν να φύγω. Το κάλυψα έτσι και εκείνος μου απαντάει και μου συνεχίζει την ατάκα του. Χρειάζεται μια εξαρτησία. Δηλαδή, παρόλο που ήμασταν και σε... που θα το σταματάγαμε να το σώσουμε. Να κάτι έτσι που μπορείς να το στο μυαλό. Το να είναι στο Χατζηχρήστο. Της γενιάς αυτής κομικού. Αυτοσχεδιάζεται. Δεν ήσαν από σχολείο. Παρακαλούσαν λοιπόν οι συνάδελφοι να δώσει την ατάκα. Την ατάκα που θα ήταν, πώς να σου πω, μπροστά από τη δική του ατάκα. Ενώ όμως εκείνος το έπλεκε τόσο πολύ. Δηλαδή κάθε βραδιά ήταν ένας διαφορετικός από το σχεδιασμό. Και ξέρεις τώρα ότι για έναν ηθοποιό άπειρο, που ήσαν οι συνάδελφοι που ήταν δίπλα του, ίδρωνες, ρε παιδί μου, ίδρωνες για να δεις τώρα πού θα με πάει. Και μετά θα είμαι εγώ τόσο εύστροφος για να μπορέσω να του απαντήσω.
Να το ανταπαντήσω δηλαδή. Ωραίο. Με μια εξίσου έστω. Μα εκεί φαίνεται έτσι. Έβλεπα το βιντεάκι που έχεις ανεβάσει με το βουτσά και το, και το μουστάκα. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ήμουν παρόν. Τι ωραίο. Λοιπόν, ήμουν παρόν. Να κατουργέσαι δηλαδή από τα γέλια. Θα σου πω τώρα κάτι η για το. Φυσικότητά του. Το συγχωρεμένο. Το. Είναι συγχωρεμένο. Το σωτήρι. Έτρεχα εγώ από Πειραιά γιατί είχα την ατέλεια και, και πήγαινα. Απογευματινή, βραδινή, με τα μεσονύχτια. Δηλαδή το είχα ξεσκίσει. Αυτό όμως με βοήθησε πάρα πολύ γιατί έχω μέσα μου μια εγκυκλοπαίδεια θεάτρου. Έχω στυλ παίξηματος. Με βοήθησε γιατί οι συνάδελφοι. Εγώ παίζω 5 με 7. Δεν μπορώ να πάω να δω κάποιο συνάδελφο που παίζει εκείνη την ώρα. Ενώ τότε που δεν δούλευα. Καταλαβαίνεις και είχα την ατέλεια, μπορούσα και έβλεπα. Έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλά στυλ, δηλαδή μόνο για μουσείο θεάτρο. Την ιστορία του Αυλαία την έγραψα βάσει των δικών μου προγραμμάτων, ιδιωτικής μου συλλογής, προσωπικής μου συλλογής. Λοιπόν, με την ψυχή στο στόμα είχα αργήσει, μπαίνει η μουσική της επιθεώρησης, ο Μουστάκα. Ξεκινήσανε, ήταν το μπαλέτο και ήταν ο Μουστάκας από τη σκηνή. Και εγώ τρέχω με την ψυχή στο στόμα, με βάζει πρώτη σειρά γιατί έτσι συνηθίζεται τους συναδέλφους. Και μου λέει ο Σωτήρης, έλα, σε περιμέναμε. Έχουμε αρχίσει, λέει, 5 λεπτά. Από τη σκηνή πάνω στο. Σε περιμέναμε. Σε σάλταρε. Εν τω μεταξύ, όλο το θέατρο ο φωτιστής τώρα, και ο οποίος δεν ξέρει και αυτός τι να κάνει, γιατί σου λέει κάποιος ήρθε. Γυρίζει όλο το κανόνι απάνω. Το μόνο που δεν είπε, που λέει, έλα πάνω παίξουμε. Που το έχει κάνει ο Σεφερλίτ. Που το έχει κάνει ο Σεφερλίτ, ο οποίος με ανέβασε πάνω στη σκηνή, ήταν Χριστούγεννα, θυμάμαι τότε. Και είχε ένα θέμα με τα φώτα, ο Μάρκος, καλή σχόλια. Είμαστε φίλοι από το... Είναι η αδυναμία του γιού μου. Παιδικός φίλος από το ΚΙΑΤ. Είναι αδυναμία του γιού μου, δεν υπήρχε από μικρός ο γιος μου, από 4-5 χρονών, όλα εδώ στο θέατρο, εδώ στο καλοκαιρινό, δεν υπήρχε κάποιο που να μην πάμε να το δούμε όλα. Λοιπόν, και στην έναρξη, τεχνικό πρόβλημα. Δεν ακουγόταν τίποτα, μιλάμε. Ο ηχολήπτης να έχει βγάλει όλα τα καλώδια, τα πάντα. Τι να σου πω, και εγώ να είμαι από κάτω, από τη σειρά. Και μου λέει ο Μάρκος, δεν θα πάνε, μου λέει. Και κάναμε ένα μικρό αυτοσχεδιασμό μέχρι να φτιάξω τα φώτα. Μέχρι να φτιάξω τα φώτα. Ο μικρός όμως ήταν μισή ώρα. Δεν μπορεί να φανταστείς. Και τα φτιάχνει και οκ. Okay. Άσε, οι παραστάσεις του Μάρκου είναι 4 ώρες. Τρεις ώρες είναι δηλαδή το στάνταρ. Και όσο πάει. Σου λέω δεν υπήρχε όλα. Ο γιος μου μέτρεχε. Από τότε που πήγε δηλαδή στην Κύπρο δεν πήγαμε. Μέχρι και μεγάλος τώρα. Τελευταία φορά που πήγαμε και είδαμε το Σεφερλί ήταν όταν ο Γιώργος ήταν 18 χρονών. Όλα δηλαδή του είχε μεγάλη αδυναμία. Ο Μάρκος είναι δίστανται απόψη από τον Μάρκο. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είναι χαρισματικός. Κοιτάξτε, έχει δική του σχολή. Ναι, έχει δικό του τρόπο. Δικό του τρόπο. Όπως να σου πω κάτι και για τον Ψάλτη, είχε ακούσει ο καημένος ο Ψάλτης, αδικήθηκε. Ναι. Αδικήθηκε με τις βιντεοκασέτες, ενώ αν πήγαινες να το δεις στο θέατρο τον Ψάλτη, ιερό τέρας. Εντάξει, τέρας θεάτρου. Θυμάσαι ένα νούμερο που είχε ιστορία που διερχόταν όλες αυτές τις περιόδους. Εγώ πήγα και τον είδα και έπαθα πλάκα σε θέατρο, δηλαδή. Φοβερός ηθοποιός. Απλά. Επίσης, όταν έκανε τον Άγιο στη Μιμή Ντενίς Θεοδώρα, το οποίο ήταν προζάτος ρόλος, καθαρά προζάτος ρόλος, ή στον. Στο απλά αδικήθηκε ο άνθρωπος, αδικήθηκε και ευτυχώς προς το τέλος που έκανε αυτά τα. Και έδειξε το ταλέντο του. Και βέβαια νομίζω και αυτός έφυγε νωρίς. Χορεογράφο του Βαγγελίου. Το δικό μου το δάσκαλο του Δημοτόπουλου. Ναι. Πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλο.
μεγάλη και είχε και αυτή τη, και να σου πω κάτι, και ο ψάλτης είχε τη δικιά του φυσιογνωμία. Όμως στις ταινίες, εντάξει, επειδή συνέθηκε ταυτίστηκε λίγο. Ήτανε τότε νομίζω με το, ήτανε μωρέ το 80 τότε, 80, ναι, που ήταν. Ήτανε... Ναι, είχαμε τις βιντεοκασέτες, έφευγε το κινηματογράφος, μπήκαν οι βιντεοκασέτες, ναι. Μετά βγήκε η τηλεόραση. Τελείως, τα ιδιωτικά κανάλια καταστραφήκαν οι βιντεοκασέτες. Είναι μεταβατή. Ίσως ναι, και έκαψε πολλά ταλέντα νομίζω. Ναι. Έκαψε εκείνη την εποχή ταλέντα. Δηλαδή ανθρώπους που τους είδαμε και μετά εξαφανιστήκαν από τις βιντεοκασέτες, και ενώ ήταν ταλέντα. Και τώρα υπάρχουν ταλέντα. Και ήταν και εκείνη η περίοδο που λένε ότι τα παιδιά του 70, εγώ με το 74, είναι οι που φεύγουν από την Επανάσταση, τα παιδιά των λουλουδιών και ναι. πάνε στην τεχνολογία ναι. και είναι όλοι αυτοί ρομαντισμός και ρεαλισμός ναι. πάνε μαζί. Φεύγεις από το Woodstock και πήγαινε. Έτσι. Πάει έτσι. Η κάθε εποχή έχει, πώς να σου πω, το χρώμα της. Ουσιαστικά οι άνθρωποι οι ίδιοι είναι σκηνικό. Θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ όταν έκανα μαθήματα με τον Άκη το Δαβί και ήμουνα 16 ναι, χρονών. Ήτανε κατά σε όλα αυτά. Ο Κούρκουλος, ο γιος του Κούρκουλου, ένα τίποτα ήτανε. Μπράβο. Που έπαιζε, ξέρω εγώ, με... δεν τους είχαμε, δηλαδή ήταν το πιο ποιοτικό, το πιο... Βέβαια και είχα την τύχη και... Θέμα, για το τι είναι ποιοτικό και εμπορικό. Καλά. Εν τέλει στην θέμα. Πορεία της ζωής βλέπεις ότι... Γεια σου. Εντάξει, είδα ηθοποιούς που ήντουσαν και καλά πολύ ποιοτικοί και μετά παίξανε κάτι πολύ ελαφρύ. Για μένα ο ηθοποιός όμως δεν υπάρχει ποιοτικός και ελαφρύς. Εγώ νομίζω ότι ένας ηθοποιός πρέπει να τα παίζει όλα. Από την επιθεώρηση, από την... τραγωδία, όλα να τα παίζει. Και να μην χαρακτηρίζεται ο ηθοποιός, δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει. Και αυτό που κάνει Βουγιουκλάκη και έκανε κακό στον εαυτό της, γιατί ήθελε να την περάσει ντε και καλά μια στάρ, μια όμορφη, ένα μπιμπελό, ένα μωρό, ένα ναζάκι, ένα γατάκι. Κακός. Και στη γίνεται κάποια στιγμή τυποποιήσαμε. Τυποποιήσε και ο Φίνος είχε μία έτσι. Ίσως και εκείνος τα έφταιγε που το έκανε. Και μανιέρας που λέμε δηλαδή. Το να σου πάει ένας χαρακτήρας, γι' αυτό πρέπει να μπλακείς, να μην το συνεχίσει. Ας πούμε, εγώ κάνω φέτος τον Βασιλιά. Αν κάνω το Λίρο του χρόνου, θα πω να αυτό είναι ψωνάρα. Πέστε τον. Καταλαβαίνεις. Ναι. Γι' αυτό θα κάνω εντελώς κόντρα από αυτό. Βλέπετε. Μα έτσι θέλει. Εντελώς κόντρα για να, πώς να σου πω, να δω κι εγώ τον εαυτό μου, τη μάχη αυτή που έχω μέσα μου. Απλά είναι αυτό που λες τώρα, ότι τότε ήταν που βάζανε... Ήτανε μανιέρες, παιδιά. Ενώ τώρα δηλαδή, νομίζω δεν γίνεται αυτό. Άκου, πουλάει. Όχι, αυτό είναι και ευθύνη του ηθοποιού. Κοίταξε, τώρα επειδή έχουν γίνει πάρα πολλοί ηθοποιοί, δεν τώρα, νομίζω ότι υπάρχει. Τώρα βγαίνουν στη φιλοσοφική. Μιλάμε ορδές. Ορδές. Ένα καρμπόν όλοι. Δεν είναι έτσι όμως. Ένα καρμπόν, ναι. Ναι. Τα ίδια φρύδια, τα ίδια... Ορδές από, λοιπόν, ορδές από φύτων. Αρχίζει και έρχεται η δεύτερη εκπομπή τώρα, η καινούργια μια κοπελίτσα που ξεκινήσει τώρα. Άρα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στο θέατρο, λοιπόν, στον Πειραιά, στο θέατρο Αυλαίας. Κάθε πούμε... Σάββατο στις 5 θα παίζετε το Διαμαντένιο Παλάτι και η Δύναμη της Αγάπης. Και κάθε Κυριακή στις 12, με πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, έτσι 28 του μηνός, θα παίζεται το μυστικό του μονόκυρου. Να πω ότι το εισιτήριο είναι αρκετά οικονομικά, να πω ότι στο προάβλιο χώρο του θεάτρου έχει μπαράκι, πολύ ωραίο με τους καφέδες, έχει πολύ ωραίο ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ και εκεί μπορεί να γίνονται και παρουσιάσεις βιβλίων εκεί. Θα γίνουν. Εγώ πήρα κάρτες. Θα σε φέρω σε επαφή και με μια φίλη μου πολύ έτσι, την Εύα τη Πετροπούλου, που μπες αυτό με τη θεατρική παρουσίαση. Δεν ξέρω θα λύγεις. Όχι. θα σε φέρω σε επαφή, γιατί αυτή γράφει φοβερά παραμύθια και αυτή φοβερά πράγματα. Και θέλω να έρθετε σε επαφή. Και προτάσεις, υπάρχει παιδιά, λόγος. Όσοι μας ακούτε. Και προτάσεις, βέβαια. Είμαστε ανοιχτοί. Εμάς μας ενδιαφέρει. Να πω κάτι, η θεατρική παράσταση αυτή φεύγει, πάει και σε σχολεία. Α, τώρα με τα σχολεία τι γίνεται. Είναι
είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση αυτή την οποία ζούμε φέτος. Α, καλά, φέτος φοβούνται οι γονείς, φοβούνται αυτά. Φοβούνται οι εκπαιδευτικοί, γιατί τώρα δεν για να έρθει ένα σχολείο, για να καταφέρει το δημοτικό να φέρει τα παιδιά, που είναι μια ομάδα πολύ ευαίσθητη. Πρέπει να έχουν self-test, πρέπει γονείς. Άστα να πάνε, πρέπει να έρθει ο διευθυντής ή κάποιος από το Σύλλογο Γονέων και κοινωνών. Έχετε δίκιο, είναι... Το δούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, τώρα να μου άνοιγε το στόμα να μου πεις και για το σερβε τέτοιο που αποχώρησε από τα τα πούμε άλλη στιγμή βέβαια. Λοιπόν, να μην παίρνουμε το χρόνο της κοπελιάς, να μην το κλέβουμε. Σε χίλιο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την όμορφη εκπομπή, την Παραμυθένια. Ευχαριστώ για το χαμόγελό σου που είναι σαν να με αγκαλιάζεις φυτά. Στο επανειδή. Εγώ θέλω και ραντεβού για τη μεταφυσική και τη θρησκευτική. Να τα αυτό οπωσδήποτε. Μην σου κάνω μία πρόταση εδώ στον αέρα να τη σκεφτείς, επειδή αυτό το κομμάτι μου αρέσει και νομίζω ότι δεν είναι για μια εκπομπή. Αν θες να κάνουμε μία φορά το μήνα, να μου πεις εσύ ποια Τετάρτη θες, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, Τετάρτη του μήνα. Που να κάνουμε στάνταρ. Να κάνουμε στάνταρ, να κάνουμε για τη μεταφυσική μια εκπομπή εδώ πέρα. Δεν να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό. Το Stargate. Εντάξει. Ωραία. Και να την ενσωματώσουμε εδώ. Επομένως, να το κάψουμε, αν είναι να το δρομολογήσουμε. Να το φτιάξουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας παραδίδω στο κορίτσι μου το όμορφο. Γεια σας. Γεια σας. Πολλά φιλιά. Γεια. Πιστεύω ότι εντάξει, θα θα κάνουμε το Stargate, το οποίο ήταν μία, πώς να σου πω, πολύ